Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, Κώστας εδώ και επιτέλους ήρθε η ώρα να απαντήσω στις ερωτήσεις σας στο Q&A που κοινοποίησα πριν από λίγες μέρες. Πάμε να δούμε 130 ερωτήσεις, είχε κάτι ψηλά σχόλια, τέλος πάντων εγώ κράτησα τις ερωτήσεις. Πάμε να δούμε τι με ρωτήσατε και τι θέλετε να μάθετε από μένα. Λοιπόν, πρώτος, ο Πέλος είσαι... πόσο χρονών είσαι? 28, πριν από λίγους μήνες, 1η Απριλίου τα έκλεισα και είμαι 28 και κάτι ψηλά. Επόμενη ερώτηση, από το Μάριο Λουφάκη, πίτσα ή σουβλάκι? Σουβλάκι. Και πίτσα. Σουβλάκι με πίτσα γίνεται. Επόμενη ερώτηση, πάμε. Γιώργος Νταμπόγκ, από πού είσαι? Λοιπόν, το έχω πει πολλές φορές, εάν δεν ξέρετε, είμαι από την Λίμνο, από ένα χωριό που λέγεται Ατσική. Είναι παράφραση του Αττική, γιατί αυτοί που ίδρυσαν το χωριό ήταν άπικοι από την Αττική κάτι χιλιάδες χρόνια πριν. Τέλος πάντων, από εδώ είμαι, γέννημα Θρέμα, με καταγωγή από Μικρά Ασία, αν ενδιαφέρει κανέναν. Επόμενη ερώτηση, πώς θα αγοράσω με Capital Control SCAS? Παρατήρηση νούμερο 1, γενικά επειδή το έχω δει το φαινόμενο και έχει ξεφύγει εντελώς, δεν είναι αστείο, ούτε για πλάκα, ούτε για οτιδήποτε. Εάν σε φάση είσαι 5, 10, 12, 13, 14, 15 χρονών ή όποια ηλικία έχεις, γενικά, το Χριστάκι ένα τον ξέρω προσωπικά και του τη λέω όλη την ώρα για αυτό το πράγμα, να αποκαλείς κάποιον ο οποίος είτε είναι μεγαλύτερος είτε την ίδια ηλικία, λίγο με αγένεια. Καλό θα ήταν, δεν είναι καθόλου αστείο και δεν το διασκεδάζει κανένας. Δεν ξέρω τι παραδείγματα έχετε πάρει από τους υπόλοιπους, αλλά προσωπικά το θεωρώ τρομερά αγενές να μιλήσεις σε κάποιον για να του πεις εκεί που τον ρωτάς, σκάσε, προφανώς για αστείο, για πλάκα, δεν το παίρνουν όλοι αστείο. Τέλος πάντων, παραξενιά δικιά μου ίσως, πώς θα αγοράσεις με Capital Controls, θα σου απαντήσω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα χρειάζεσαι έναν τραπεζικό λογαριασμό, κύριος στο όνομά σου. Ενεργοποιείς από την τράπεζα, πας και ενεργοποιείς το e-banking, δηλαδή να μπορείς να βάζεις, να βγάζεις λεφτά μέσω του υπολογιστή σου και να μπορείς να διαχειρίζεσαι τα χρήματά σου στο λογαριασμό σου μέσω e-banking, ηλεκτρονικά. Ζητάς να σου βγάλουν μια χρεωστική κάρτα. Η χρεωστική κάρτα μπορεί να είναι είτε εικονική με τους κωδικούς, είτε μπορείς να την πάρεις και σε υλική μορφή. Δεν έχει καμία σχέση με πιστωτική αυτό το πράγμα, δεν έχει καμία σχέση με την κάρτα αναλήψεων που έχεις, αν και αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χρεωστική. Οπότε, παίρνεις τους κωδικούς, καθώς έχεις τους κωδικούς, νομίζω θα κάνει 3-4 μέρες να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία, πηγαίνεις στο PayPal, στη σελίδα του PayPal, paypal.com, φτιάχνεις ένα λογαριασμό PayPal, μέχρι εκεί είσαι κομπλέ. Τώρα τι γίνεται? Επειδή έχουμε τα Capital Controls, υπάρχουν δύο εναλλακτικές. Η μία εναλλακτική είναι να κάνεις Revolut. Η Revolut είναι μια κάρτα του εξωτερικού της Αγγλίας, η οποία λειτουργεί, βασικά είναι, να το θέσω όσο πιο απλά μπορώ, μια χρεωστική της Αγγλίας, στην οποία στέλνεις έμβασμα κάποια χρήματα μέσα από το λογαριασμό σου και είναι σαν ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι το οποίο το έχεις στο εξωτερικό. Δεν έγκυται στους νόμους της Ελλάδας, οπότε εσύ μπορείς πάρα πολύ απλά, έχοντας τα χρήματά σου ως έμβασμα, στέλνεις 200-300 ευρώ στο εξωτερικό, να μπορείς να αγοράζεις από αυτό. Το μόνο που κρατάει είναι 100 ευρώ, 100 ευρώ, 1 ευρώ ανά μετακίνηση νομίζω, και χρειάζονται 1-2 μέρες για να επικυρωθεί όλη η διαδικασία. Είναι ιδιαίτερα απλό, απλά θέλει δουλειά και να ασχοληθείς. Λογικά θα σας βάλω, για όσους επειδή ρωτάτε, θα σας βάλω το link στο description από κάτω. Είναι ένας πολύ όμορφος οδηγός, τον είδα από τον Unboxing Specialist, τον οποίο πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ, έχει κοινοποιηθεί στο Insomnia, μπείτε δείτε. Next, έχεις παίξει ποτέ Lightning Age 2? Ναι, για ένα φεγγάρι, αλλά κυρίως επί ζωδερφός μου, αυτό που με συνέρπαζε όταν το έβλεπα ήταν οι στολές που είχε πολύ ωραίες και τα seeds όταν πήγαινες για να πάρεις ένα κάστρο, αλλά πολύ βαρετό. Αυτό το farming, το άσκοπα, όχι ότι δεν είμαι άνθρωπος που φαρμάρει άσκοπα, αλλά μου φάνηκε πολύ βαρετό. Ειδικά όταν έβλεπα τον αδερφό μου να μπαίνει από 8 χαρακτήρες ταυτόχρονα για να στέλνει αντικείμενα από τον ένα στον άλλον, εκεί κάπου λέω εντάξει, ok. Next, για το Q&A, πόσο χρόνο είσαι? 28. Τι δουλειά κάνεις ή τι δουλειά έχεις σκοπό να κάνεις στο μέλλον? Αυτά. Α, και κάτι άσχετο, βγάλε αυτή την κούτα από πίσω σου, έλεος είναι άθλια, ακόμα περιμένουμε να κάνεις room tour, συνέχισε την καλή δουλειά, ευχαριστούμε για το όμορφο βίντεο σου. Κουρτίνα θέλω να πω. Εντάξει.
Τι να κάνω, αυτά έχει ζωή. Γενικά πρέπει να βρω μια καινούργια κουρτίνα να βάλω, είναι γεγονός. Αλλά δεν είναι και τόσο άθλια. Είναι ωραία. Τουλάχιστον είναι το δικό μου γούστο. Εφόσον ζω σε αυτό το δωμάτιο, μάλλον είναι καλό. Anyway. Τι δουλειά κάνω, φυσικός. Είμαι καθηγητής φυσικής σε αγωτές. Βασικά φυσικός έχω σπουδάσει. Ασχολούμαι με τη διδασκαλία της φυσικής. Περιμένω κάποια στιγμή να ασχοληθώ λίγο πιο εντατικά με αυτό που κάνω. Παράλληλα, βοηθάω τον πατέρα μου αν μπορώ και όταν μπορώ με τα μπέλια μας ή με τα χωράφια μας, γιατί έχουμε και από αυτά τα πράγματα εδώ. Τα. Και γενικά, ό,τι δουλειά κάνει, ό,τι δουλειά πέσει στα χέρια μου. Είτε να καθαρίσω κάποια αυλή από χόρτα, είτε να πάω σε χωράφια με ροκάματα, είτε οτιδήποτε. Δουλειά να είναι, αρκεί να μπορώ να την κάνω τα χέρια μου. Λοιπόν, next. Πώς σου ήρθε και ξεκίνησε στο YouTube? Δεν ξέρετε, αλλά αυτό είναι το δεύτερο κανάλι που έχω. Το πρώτο κανάλι που είχα κάνει, το είχα κάνει το 2006 και είχα ξεκινήσει να ανεβάζω slideshow, βίντεο και AMV, δηλαδή βίντεο τα οποία είχαν να κάνουν με anime. Νομίζω ήταν 2004-2005, είχα συγκεντρώσει πάρα πολύ υλικό, έβλεπα φανατικά anime τότε, έφτιαχνα βίντεο. Μπορώ να πω ότι πολλά από τα βίντεο εκείνα φτάσανε και 200-300.000 θεάσεις το καθένα από αυτά και έχω κάνει και πολύ ωραίες διασκευές και βίντεο κλιπ από κάποια τραγούδια. Δεν σας το βάζω όμως να δείτε ποιο είναι αυτό το κανάλι. Μετά ήρθε το Check Tech Now, το οποίο απλά έκανα ένα πληκτρολόγιο, ένα μηχανικό πληκτρολόγιο, το δικό μου μηχανικό πληκτρολόγιο, unboxing, και ήθελα, γενικά μ' άρεσε, το έκανα στο παλιό μου κανάλι. Και μ' άρεσε η ιδέα και μου μπαίνει να το ξεκινήσω σαν χωριστό, γιατί θα ήθελα να κάνω τέτοια πράγματα, τέτοια βίντεο, tech βίντεο και όχι μόνο. Οπότε λέω ας το βάλω ξεχωριστά, να μην τα μπλέξω όλα μαζί, και έτσι ξεκίνησα δοκιμαστικά το Check Tech Now. Και τελικά έκατσε το Check Tech Now, το άλλο το κανάλι έχω να μπω κάτι χρόνια. Αυτά. Πιστεύεις ότι αξίζει να αγοράζεις πράγματα από eBay και γενικά αυτή η φάση? Ναι, αξίζει, γιατί πολλά πράγματα τα οποία εδώ δεν μπορείς να τα βρεις με καλές τιμές, εκεί πέρα θα τα βρεις με πάρα μα πάρα πολύ καλές τιμές, και όχι μόνο, και από άλλα ηλεκτρονικά καταστήματα. Είναι ότι έρχονται με δωρεάν μεταφορικά, γενικά στη Λίμνο, εδώ που μένω. Αυτό που μας σκοτώνει είναι τα μεταφορικά. Μπορείς να πάρεις ένα πραγματάκι που θα έχει ακριβώς την ίδια τιμή είτε εδώ είτε στην Κίνα. Το κατάστημα θα σε χρεώσει 7 έως 8 ευρώ για μεταφορικά. Εάν πρόκειται δε για μεγάλο πακέτο, έχει φτάσει να μου ζητήσουν 27 και 28 ευρώ μεταφορικά, κυρίως από e-shop, για να μου το φέρουν στο σπίτι. Το χωριό που μένω είναι δις απρόσιτο. Δεν φτάνει που Λίμνος είναι απρόσιτο μέρος και είναι παραμεθόριος. Το χωριό μου είναι δύο φορές πιο παραμεθόριος, γιατί θεωρείται παραμεθόριος της παραμεθόριου στη Λίμνο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι προτιμώ να τα παίρνω από Κίνα και να μου έρχονται δωρεάν στο σπίτι μου, από να τα παίρνω από την Ελλάδα και να πληρώνω 4 φορές την τιμή πάνω στα μεταφορικά. Simple. Q&A. Τι specs έχει το PC σου και ποια παιχνίδια παίζεις περισσότερο τώρα? Το PC μου πρόσφατα έκανα μια αναβάθμιση, πήρα τον AMD8350, την Asus CyberTooth, 16GB RAM στα 1866, μετράει η RAM τελικά, είναι πολύ καλό πράγμα να έχεις πολύ RAM στην υπολογιστή και για βίντεο και για τα πάντα, και κάρτα γραφικών την R9270X2 από την Asus, και κάποια άλλα πραγματάκια, σκυρούς, δίσκους και ιστορίες. Και μια υδρόψυξη, η οποία λογικά θα το κάνω unboxing σε λίγο καιρό, θα το δείτε. Τον επεξεργαστή και τη μητρική τα αγόρασα μεταχειρισμένα, και τα δύο, η τιμή τους κανονική έχει 350-360 ευρώ περίπου, εγώ τα πήρα 260 ευρώ μεταχειρισμένα, αλλά σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Το προηγούμενο μου σύστημα ήταν μια APU 5800K, το έδωσα στον αδερφό μου, το οποίο είναι σκυλί πραγματικά, και το συνιστώ, που σηκώνει και καλές κάρτες γραφικών, είναι ιδιαίτερα γαμάτο σύστημα. Αλλά ήθελα κάτι παραπάνω και να το πήρα. Next, λοιπόν, από τον Μιχάλης V92, λοιπόν, τι λέει, θα κάνεις room tour? Θέλω να κάνω room tour. Σας το έχω πει 100 φορές το room tour. Μου το ζητάτε 102 φορές το room tour. Το θέμα είναι ότι η μάνα μου θέλει να βάψει το δωμάτιο σε κανένα 2 εβδομάδες από τώρα. Οπότε εγώ να κάτσω να το βγάλω το room tour και να είναι όλα χάλια, γιατί είναι ένας αχταρμάς αυτή τη στιγμή στο δωμάτιο που βρίσκομαι και έχω όλα τα πράγματά μου. Οπότε πρέπει πρώτα να το φτιάξω λίγο, να το καθαρίσω και να τακτοποιηθεί και θα σας το κάνω. Επίσης με περιόριζε η κάμερα, βρήκα τρόπο, θα το δείξω σε έναν επόμενο PC Manga τον τρόπο λογικά,
Μια και δεν έχω εξωτερική κάμερα να κάνω γυρίσματα, εύκολα περιορίζομαι γύρω-γύρω σαν τη μέλισσα γύρω από το PC με τη webcam, αλλά εντάξει. Αλλά θα έρθει, θα αργήσει μένα, αλλά θα έρθει. Ανδρέας Παπαϊωακίμ, τι παιχνίδια παίζεις αυτή τη στιγμή? Dota, Hearthstone, Witcher 3, World of Tanks, Warhammer, και ευχαριστώ πολύ και το Total War Ελλάς αυτή την ευκαιρία που μου το έστειλαν τα παιδιά για να το δοκιμάσω. Όταν λέμε Warhammer, το Total War Warhammer. Τι άλλο? Defy Gravity. Αυτά. Και θέλω να αρχίσω και το Far Cry 3, το οποίο πέρασαν τόσα χρόνια ακόμα δεν το έχω παίξει. Λοιπόν, next. Τι εξοπλισμό χρησιμοποιείς από το Spiro G για τα βίντεό σου? Συνέχισε έτσι την καλή δουλειά. Εξοπλισμός, το PC, το οποίο γράφει τα πάντα, επεξεργάζεται τα πάντα, σας είπα τα specs πριν από λίγο. Έχω μια webcam η οποία είναι η καλή, αυτή που γράφει τώρα αυτή τη στιγμή, είναι η C920 από τη Logitech, τρομερή webcam, τα λεφτά της ταξίζει με το παραπάνω. Η τιμή της πρέπει να έχει πέσει τώρα, νομίζω. Αξίζει γενικά, πάρτε, δεν και για webcam και για κανονική κάμερα, σε vlogs και σε οτιδήποτε θέλετε. Απλά σε περιορίζει γύρω-γύρω από το PC, δεν μπορείς να απομακρυνθείς πολύ και θες και καλό φωτισμό. Και οτιδήποτε άλλο έχω φτιάξει μόνος μου. Ας πούμε, για παράδειγμα, βλέπετε ότι είναι λίγο πιο φωτεινό αυτή τη στιγμή το βίντεο. Βέβαια, το κάνει και αντανάκληση από το μικρόφωνο. Έφτιαξα φωτισμό. Θα το δείτε σε έναν επόμενο PC Manga. Επίσης, έχω αυτόν εδώ το βραχίωνα, ο οποίος βραχίωνα στηρίζει το μικρόφωνο μου. Είναι το BM800, ρωτάτε. Και το συγκεκριμένο είναι βάνω σε μία κονσόλα της Alesis Multins. Γενικά έχω ψώρα με το καλό ήχο. Εικόνα, εντάξει, δεν μπορώ να κάνω τόσα πολλά πράγματα, αλλά με τον καλό ήχο πραγματικά έχω σκάλωμα και θέλω να είναι όσο πιο καλός ο ήχος μπορεί. Επόμενη ερώτηση. Τι έχεις σπουδάσει και τι δουλειά κάνεις? Φυσικώς το απάντησα. Δουλειά, οτιδήποτε μπορώ να κάνω για να βγάλω χρήματα αυτή την περίοδο. Γιάννης Καματερός, θα έκανες ποτέ live stream? Θέλω να κάνω live stream, μου το έχουν ζητήσει πολλοί κόσμος, αλλά θέλω για την πλάκα μου κυρίως να το κάνω. Αλλά υπάρχει ένας προορισμός, δεν έχω καλή σύνδεση στο upload. Στο download είναι τέλεια σύνδεση μου. Κλειδώνει στα 21, κατεβάζει με 18,5, πιο γαμάτα δεν παίζει. Αλλά στο upload είναι 0,8 max, που σημαίνει ότι επειδή παίζω πολλά online games, εάν χρησιμοποιήσω ένα κομμάτι από αυτό για να παίξω και ένα κομμάτι για να σας το δείξω σε 360p, πρώτον δεν θα μπορώ να παίξω, δεύτερον θα είναι χάλια ποιότητα. Δεν θέλω να σας υποβάλω σε αυτό το μαρτύριο, οπότε κάποια στιγμή, εάν φιλοτιμηθούν ο Άγιος Σωτέ και βάλει VDSL ποτέ εδώ, θα σας τα δείξω όλα, θα παίξω μαζί. Σταύρος GR7, η ερώτησή μου είναι πώς σου ήρθε το όνομα του καναλιού? Έψαχνα κάτι μικρό, κάτι ωραίο, κάτι περιεκτικό, κάτι που να έχει σχέση με αυτό που κάνω και μου ήρθε. Easy. Τι σκέφτεσαι να κάνεις στο κανάλι σου στο μέλλον? Θέλω να κάνω τα unboxing. Βασικά πρώτα απ' όλα θέλω να σας δείξω όλα τα βίντεο που έχω μαζεμένα, γιατί είναι πάρα πολλά και πρέπει να σας τα δείξω. Και κατά δεύτερον θέλω να κάνω κάποια καινούρια βίντεο και μία καινούρια σειρά η οποία δεν ξέρω πώς θα αντιδράσετε όταν τη δείτε. Πιστέψτε με, αυτή τη στιγμή στο ελληνικό YouTube δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο. Και θα είναι μεγάλη κίνηση από μένα, γιατί θέλει αφοσίωση αυτό το πράγμα. Οπότε μάλλον θα κάτσω να φτιάξω τα βίντεο που χρειάζομαι πρώτα και μετά να σας τα δείξω. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν ξέρω πώς θα την πάρετε εσείς αυτή τη σειρά, γιατί δεν θα είναι unboxing, αλλά θα είναι μια σειρά από κάποια tutorials. Δεν το λες και tutorials. Είναι κάτι μοναδικό. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, αλλά και μόνο που το σκέφτομαι πραγματικά χαίρομαι. Θα δούμε. Είσαι τέλειος. Αυτό δεν είναι ερώτηση, είναι διαπίστωση. Και είμαι ο Σταύρος από το Facebook. Σταύρο τώρα, ποιος από όλους τους Σταύρους? Πάμε στον επόμενο. James Bong. Πόσο καιρό αγοράζεις από το εξωτερικό? 1,5 χρόνο περίπου. Έχεις πέσει ποτέ θύμα scam? Όταν λες scam, έχω πέσει θύμα του ότι ναι, κάποιοι πήραν τα πράγματα, δεν τα έστειλαν. Πήραν τα λεφτά, δεν μου έστειλαν τα πράγματα, που κατάφερα πήρα τα λεφτά μου πίσω. Και επίσης κάποιοι μου στείλαν σπασμένα αντικείμενα και επίσης κατάφερα και πήρα τα λεφτά μου πίσω. Γενικά δεν έχω χάσει λεφτά μέχρι τώρα. Γιώργος Καραούγας, ανυπομονώ να πεις πώς να αγοράζουμε από το eBay, έχω να πάρω πολλά πράγματα. Έκανα μια αναφορά πριν, θα έχω το link από κάτω για να το τσεκάρει. NK, γιατί δεν κάνεις gaming videos?
προφανώς δεν έχετε ψάξει πολύ καλά το κανάλι. Αν δείτε, μπείτε στα, με το μπείτε στη σελίδα στο προφίλ του καναλιού, θα δείτε βίντεο και θα τσεκάρετε τα παλιά μου βίντεο. Το κανάλι ξεκίνησε ως unboxing και gaming βίντεο. Έκανα πολλά αρκετά βασικά gameplays και mini κλιπάκια και tutorials και από Terraria και από 1002 παιχνιδάκια, τα οποία για κάποιο παράδοξο λόγο μέχρι και σήμερα έχουν 15 views, δεν τα έχει δει σχεδόν κανένας. Και το αστείο είναι ότι επειδή όλοι ρωτάτε για το gaming, κανένας δεν έχει ψάξει να δει αν έχω όντως. Τέλος πάντων, να σας πω, το gaming είναι προσωπική υπόθεση. Το κάνω πιο πολύ γιατί με ευχαριστεί και αυτά συγκεκριμένα τα έκανα γιατί μου άρεσε η αίσθηση του να παίζω και ταυτόχρονα κάποια από αυτά να τα καταγράψω. Λοιπόν, οπότε, έχω κάποιο gaming και κάποια στιγμή ίσως να κάνω, αλλά τι γίνεται. Δεν νομίζω ότι είμαι τόσο pro gamer, δεν νομίζω ότι γενικά είμαι τόσο αστείος όταν παίζω, μόνο όταν παίζω με παρέα γίνομαι πολύ αστείος. Αλλά ναι, τέλος πάντων, είναι προσωπική υπόθεση. Το gaming για μένα είναι για να ξεκουραστώ, είναι για να χαλαρώσω. Οπότε, εντάξει, ίσως κάποια στιγμή να σας δείξω και κάποια άλλα. Θέλω να κάνω και Hearthstone και 1002. Χρόνος δεν υπάρχει. Θα δούμε. Billy's Foo, πόσες περίπου παραγγελίες έχεις κάνει από Κίνα τα τελευταία χρόνια? Αρκετές. Πολλές. Πάρα πολλές. Λογικά φαίνεται και από τα review στο eBay που παίρνεις από τους πολιτές. Το ξέρω, φαίνεται. Πάρα πολλές, δεν θα κατασμετρήσω όλες, είναι πάρα πολλές. Βάγκος Ρούσος, ερώτηση. Συμβουλές για προχόμενους YouTuber. Θα μπορούσα να σας πω 15 εκατομμύρια πράγματα. Με ρωτάτε, με έχουν ρωτήσει πολλοί, τους έχω πει. Γενικά, αν κάποιος έχει θέλει ερώτηση, ας μου στείλει στο Facebook, το link είναι από κάτω. Αλλά, δύο πράγματα θα σας πω. Πρώτον, για μένα, αυτό που θεωρώ, κάντε την πλάκα σας. Εγώ για την πλάκα μου το κάνω, για το χαβαλέ μου το κάνω. Δεν επιδιώκω κάτι από αυτό. Αν αρέσει κάποιον, αρέσει. Από εκεί και πέρα, αρκεί να αρέσει σε εσάς. Είναι win-win situation. Δηλαδή, πρώτον, κάνεις αυτό που σου αρέσει, άρα είσαι κερδισμένος ούτως ή άλλως. Και αν αρέσει σε κάποιους άλλους, χαίρεσαι διπλά. Όσο πιο τυχερός από αυτό. Και κατά δεύτερον, εάν δεν έχετε καλή εικόνα, δεν χάλασε και ο κόσμος. Γυρίστε το και ασπρόμαυρο. Εντάξει, εικαστική τέχνη, εικαστικό είναι αυτό, client mind. Το θέμα είναι προσέξτε λίγο τον ήχο σας. Ακόμα και αν δεν έχετε καλή ποιότητα ήχου, προσπαθήστε να τα καθαρίσετε. Εν τω μεταξύ, τώρα τα λέω και μάνα μου παίξω πλένει την αυλή με ελάστιο. Ναι. Επόμενη ερώτηση. Γιάννη Σκαφάσης, ερώτηση για Q&A. Γιατί πήγες τόσο αργά στρατό? Πήγα αργά στρατό γιατί σπούδαζα. Ναι, με πήγε παραπίσω με τις σπουδές γιατί σπούδαζα και τα καλοκαίρια μου και γενικά όποτε έβρισκα χρόνο και τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο τα καλοκαίρια, δουλεύω. Οπότε δεν μπορείς να τα κάνεις όλα ταυτόχρονα. Γενικά επειδή τα 4 πρώτα χρόνια που ήμουν φοιτητής έχασα πολλές εξεταστικές, ήταν οι γαμάτες εποχές που χάναμε 2-3 χρόνια σε ρή από τις καταλήψεις. Μιλάμε τώρα για εποχές 2005-2006 που χάθηκαν οι εξεταστικές έτσι, αλλά δεν είπε κανένας ποτέ τίποτα γι' αυτό. Πήγε πίσω. Οπότε ο στρατός πήγε πίσω. Μετά και ένα χρόνο έκανα παύση για να δουλέψω, να βγάλω κάποια χρήματα για να πάω στρατό. Γενικά συντηρούμαι μόνος μου, οπότε έπρεπε να βγάλω κάποια χρήματα για να μπορέσω να πάω στο στρατό, γιατί έπρεπε να φύγω μακριά από το σπίτι, έπρεπε να μπορώ να ζήσω και έτσι πήγε πιο πίσω, ήταν σχεδιασμένο για τώρα. Αν σπούδασες, τι σπούδασες, φυσικός. Επόμενη ερώτηση, Αλίκη Queen. Θέλω να δω τον αδερφό σου και να μας πεις πώς είναι να έχει αδερφό εσένα. Sorry. Ο αδερφός μου δεν ήθελε να μπει στο βίντεο, τον παρακάλεσα, μου λέει ξέχνα το. Πώς είναι αδερφό να έχεις εμένα? Άστο καλύτερα. Χάλια. Αν είσαι πιο μικρός είναι χάλια σίγουρα. Επομεινώντας χρησικός. Πρώτον, γιατί αγοράζεις σχεδόν πάντα από το eBay? Αγοράζω από το eBay γιατί μπορώ και πληρώνω με PayPal. Θέλω να αγοράσω από το Amazon, αλλά ήταν λίγο δύσκολο από κάποια άλλα καταστήματα. Τώρα τελευταία άρχισα να αγοράζω και από άλλα καταστήματα του εξωτερικού με PayPal. Το άλλαξα λίγο. Γιατί χρεώνεσαι από το PayPal μεταφέροντας τα λεφτά σου από το ένα account στο άλλο με την γνωστή μέθοδο και δεν βγάζεις μια κάρτα Revolut όπως ο Unboxing Specialist? Να σου πω την αλήθεια, επειδή με ρωτάτε και με ξαναρωτάτε, λόγω του στρατού, λόγω των υποχρεώσεων που έκανα, ο λογαριασμός με τον οποίο χρησιμοποιώ είναι το αδερφό μου.
ενώ ο τραπεζικός λογαριασμός είναι ο λογαριασμός του PayPal. Είναι στο όνομα του αδερφού μου. Εγώ αυτό που κάνω είναι, εκτός ότι τον βοήθησα, ότι βασικά πιο πολύ μόνος του τα κάνει, εγώ δεν βοήθησα και πάρα πολύ, του δίνω τα χρήματά μου τα ωραία και παραγγέλνω ό,τι θέλω. Λοιπόν, τα βάζουμε στην τράπεζα και είναι όλα κομπλέ. Απλά τώρα, επειδή θέλω να φτιάξω και δικό μου λογαριασμό και να κάνω αυτή την ίδια διαδικασία που σας έχω πει χίλιες φορές, θα φτιάξω και μια Revolut για να το εφαρμόσω. Εάν θες φυσικά τις απαντήσεις, μπορείς να τις αμελήσεις. Και φυσικά δεν θέλω. Θα τις δεις. Θα τις δουν και οι υπόλοιποι. Αργύρης Ρούσος. Για το Q&A. Έχεις στο σπίτι σου κάποιο μέρος έπιπλο που βάζεις τις φιγούρες και τις συλλογές σου? Έχω φτιάξει γενικά, μου αρέσει να φτιάχνω πράγματα, έχω φτιάξει μια βιβλιοθήκη στην οποία έχω βιβλία και πάνω τις φιγούρες. Ναι, έχω. Θα το δείτε κάποια στιγμή. Επόμενη ερώτηση. Θα ήθελες να κάνεις συνεργασία με έναν μεγαλύτερο YouTuber και αν ναι με ποιον? Συνέχισε την καλή δουλειά, Κώστα. Ευχαριστώ, George Κάναξ. Λοιπόν, θέλω να κάνω, βασικά θα ήθελα με αρκετούς, ένας από αυτούς του εξωτερικού, εντάξει, σίγουρα θα ήταν από το Unboxing Therapy, ο Λου, όλα τα λεφτά, εντάξει. Θα ήθελα επίσης να κάνω, από Ελλάδα τουλάχιστον, γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ, εντάξει. Εννοείται και στο χώρο και χίλιοι δύο. Σίγουρα θα σας ξαφνιάσει αυτό, ένα βίντεο που θα ήθελα να κάνω κάποια στιγμή, αλλά δύσκολα, δεν νομίζω να γίνει τόσο εύκολα αυτό, θα ήταν με μια κοπέλα που βλέπω και παρακολουθώ, που, η οποία έχει ένα beauty κανάλι, το οποίο δεν το λες beauty, βασικά είναι πιο πολύ με ρούχα και vlog. Η Φωτεινή από το Foss Vlog και Dressing Room έχει δύο. Και γιατί? Γιατί το επίπεδο του editing γενικά το έχω προσέξει. Ναι, μεν ασχολούμαστε με τεχνολογία, ξέρω σας ξάφνιασε αυτό. Ασχολούμαστε με τεχνολογία, ναι, 1002, αλλά εάν μπείτε και δείτε τι μοντάζ ρίχνει εκεί μέσα και το πώς κάθεται και τα φτιάχνει, επειδή έχω μιλήσει με τη συγκεκριμένη κοπέλα και μου έχει πει ότι όλα αυτά τα δουλεύει μόνη της και στο Vegas και τα άμαθε μόνη της και φτιάχνει όλο αυτό το μοντάζ. Δηλαδή, δεν παίζει, θα χαζέψετε κι εσείς ακόμα από τον τρόπο που μπαίνουν όλα τα πράγματα σε μία σειρά. Οπότε, ναι, θα ήθελα να κάνω, γιατί ξέρω ότι κάνει τρομερό μοντάζ. Οπότε, ναι, εγώ είμαι χάλια στο μοντάζ. Δεν ξέρω να φτιάχνω ωραία πράγματα. Γι' αυτό τα περισσότερα μου βίντεο είναι μονοκόμματα. Ναι, δεν το πρόσεξε κανένα. Οπότε, ναι. Φωτεινή, αν με ακούς, έλα κάνε ένα βίντεο, please. Next. Γιάννης Σιαφάκας, Σιάφακας, I don't know. Για Q&A, γιατί έχεις κόλλημα με το μους? Παιδιά, δεν έχω κόλλημα με το μουσί μου. Το μουσί μου έχει κόλλημα μαζί μου. Πέρα μπλακά. Από το 2000, είναι θέμα συνήθειας. Από το 2006 ξυρίστηκα το 2015 τελειώματα. Μιλάμε 9,5 χρόνια αγάπη. Είχα να δω το σαγόνι μου 19 και κάτι χρόνια. Too much. Οπότε είναι θέμα του πώς ζεις με κάτι. Νομίζω ότι αν συνηθίσεις κάτι πάρα πολύ, οποιαδήποτε αλλαγή σου φαίνεται περίεργη. Βέβαια, πέρασα για την εποχή με το μουστάκι, που δεν μου άρεσε και πολύ. Πάει, πέρασε και τώρα ξεκινάει μια εποχή με πολλές τρίχες, μεγάλα μουσια και χωρίς κλείσμα. TechSafeGR. Δείτε το, είναι πολύ ωραίο κανάλι, τσικάρετε το, σύμβουλή μου. Εγώ, φίλε, θέλω να σε ρωτήσω αν έχεις πέσει ποτέ θύμα απάτης από το eBay. Απάτης δεν θα το έλεγα, δεν έχω χάσει λεφτά, τα έχω πάρει όλα πίσω. Σίγουρα κάποιοι δεν έστειλαν τα πράγματά τους που έλεγαν, κάποιοι μου τα έστειλαν σπασμένα, το είπα και πιο πριν, αλλά το eBay μου έδωσε τα λεφτά μου πίσω και με το παραπάνω. eBay cares you. Think about it. Καλή συνέχεια, φίλε μου, συνάδελφε, φυσικέ. Είμαι σίγουρος ότι θα ανέβεις ακόμα πιο ψηλά, αν και δεν είναι ο στόχος της ύπαρξης του καναλιού και της φιλοσοφίας σου. Εννοώ. Ήθελα να σε ρωτήσω, Amazon και γενικότερα άλλα site τύπου eBay τα προτιμάς? Ναι, το Amazon, θέλω να αγοράσω από το Amazon, έχω βρει κάποια πράγματα για τη δουλειά μου και θέλω να τα πάρω σαν τρελός. Ήρθε η ώρα, Revolut. Θα αγοράσω, σύντομα. Spiros Deg Channel, μπορείς να μας δείξεις το setup σου? Να σας το δείξω? Δεν θα σας το δείξω, γιατί θέλω να το φυλάξω για το room tour, μυστικό. Αλλά σας είπα τι ήταν πιο πριν. K-Gamer για Q&A. 1. Καταρχήν K-Gamer είναι η κοπέλα, λέγεται Kelly. I know you, you know it. Πώς σου ήρθε να φτιάξεις κανάλι? Ήταν λογική συνέχεια, σας το είπα και πιο πριν. Είχα ένα πιο παλιά. Έκανα κάποια unboxing εκεί πέρα και είπα να το ξεχωρίσω και να κάνω αυτό εδώ.
τι προτείνεις να κάνουν και τι προτροπές λες για αυτούς που θέλουν να ανοίξουν κανάλι και διστάνους. I told you, πλάκα σας, να κάνετε την πλάκα σας και καλό ήχο. Ever gamer feel proud about me, my friend. Manos Jack, αγαπημένο game, πάρα πολλά, αλλά με αυτό το οποίο έχω περάσει τις πιο πολλές ώρες, 4-5.000 ώρες περίπου είχα γράψει, ήταν με το Heroes of New Earth. Γαμάτο. Και το Civilization το 3. Ακόμα πιο γαμάτο. Evergamer, ακαταφώνει. Ερώτηση 1. Θα κατέβεις παιδί μου φέτος την ένδοξη που τελευταία να κεράσουμε καυσαέριο. Θέλω. Βασικά να ανέβω. Είστε πιο ψηλά από εμάς. You know. Θα ανέβω. Θα ανέβω Θεσσαλονίκη. Ελπίζω. Εκτός και άμα κάνω καμιά κασκαρίκα οι φίλοι μου και κατέβουν Λίμνο. Οπότε δεν θα ανέβω εγώ Θεσσαλονίκη. Αν και θέλω, αλλά δύσκολα. Γιατί θα είναι το τρίγος τότε και πρέπει να τριγάμε τα μπέλια μας. Να έρθω στην e-gaming, πώς λέγεται, στην έκθεση. Ελπίζω. Ερώτηση 2. Το ψαλίδι που ανοίγεις πακέτα. Εδώ. Oh. Από πού το πήρες. Φαντάσου. Δεν ήξερες τι θα με ρωτήσεις και ρωτάς για το ψαλίδι. Έλα. Λοιπόν, όχι. Από κάπου, δεν ξέρω εγώ. Από ένα μαγαζί. Το έχω τόσο πολλά χρόνια που το καν θυμάμαι. Και ερώτηση 3. Αντιγράφεις. Αντιγράφεις. Πάμε για τους 5.000 χαλαρά. Σταμάτης Πιλιόπουλος. Πώς είναι ο αδερφός σου. Βάλτε τον σε ένα βίντεο. Πες μας γι' αυτόν. Καλό παιδί. Τι δήμος. Και ναι, δεν θέλει να μπει. Γενικά έχει μια τάση, του είχα πει να κάνει κανένα βίντεο κι αυτός. Κάποιο gameplay ίσως. Γιατί έχει μια τάση, ό,τι παιχνίδι του δώσεις, να το πάει στο 150%. Οπότε αναγκαστικά θα ήθελα να κάνει κάποια παιχνίδια. Γιατί είναι υπερβολικά καλό σε αυτά. Αλλά δεν θέλει. Επίσης του είπα να μπει στο βίντεο, δεν ήθελε. Τι νομίζεις, παρμένο στριμμένο άντρα. Άντε βγάλε άκρη, μικρότερα αδέρφια. Πάμε στον επόμενο. Παύλος Αζωίδης. AMD, Intel και γιατί. Και τα δύο καλά είναι. Να σου πω, μου αρέσει Intel πάρα πολύ. Αλλά η τσέπη μου σηκώνει μέχρι AMD. Ελπίζω να σε κάλυψα. Η οποία είναι εξίσου καλή, για αυτά που θέλω, με ικανοποιεί αυτή η πλήρωση. Και όλους παραδόξους, τώρα που το σκέφτομαι, ό,τι PC έχω πάρει στη ζωή μου τα τελευταία 10 χρόνια, όλα AMD είναι για κάποιο λόγο. Intel δεν είχα. Τα μοντρέλα μου. Στο επόμενο. Αλέξανδρος Θεοδωρής. Θα ήθελα να μας δείξει κάποιο βίντεο όλες τις συλλογές σου και γενικότερα πράγματα που ασχολείσαι. Θα γίνει. Γιατί αφού έχεις πολλά βίντεο καβάντζα, δεν βγάζεις περισσότερα βίντεο περισσότερα κάθε εβδομάδα, κάτι που θα αυξήσει και την απήχηση και το κοινό σου. Γιατί βαριέμαι. Βασικά να σας πω, το έχω πει πολλές φορές. Πρώτα ήταν ο στρατός, ήταν πολύ κούραση, πολύ ψυχοφθόρο. Τώρα, μετά το στρατό, προσπαθώ να βγάζω συχνά βίντεο. Γενικά βγάζω αρκετά συχνά πυκνά. Έχω πολλά βίντεο, σας είπα, τα οποία θα βγουν και αυτά. Απλά είναι η φάση, ας πούμε τώρα, είμαι σε κάποιες φάσεις, ρε παιδί μου, που ούτως ή άλλως ξέρετε, το έχω πει ότι το κάνω για την πλάκα μου. Δεν θέλω να πιεστώ γιατί το κάνω για μένα. Δεν έχει νόημα να κάτσω να πεθάνω και να το βλέπω σαν αγκαρία. Οπότε, ναι. Θα βγάζω όπως μου έρχονται. Προσπαθώ να κρατήσω μια σειρά γιατί συνέπεια είναι το παν. Να σας δείχνω τουλάχιστον 1-2 βίντεο την εβδομάδα. Γιατί πρώτα απ' όλα και κατά δεύτερο μάλλον απ' όλα δεν θέλω να σας μπουκώσω. Γιατί σκεφτείτε να σας βγάζω κάθε μέρα, μέρα παραμέρα βίντεο και μετά να κάνω 2-3 εβδομάδες γιατί δεν θα έχω βίντεο να σας δείξω. Οπότε είναι όλα αυτά, βάλτε τα μέσα και έχεις την απάντηση. Next. Τι δουλειά κάνεις και πόσο χρονών είσαι, το είπαμε Greek Games, ναι. Next, Natron Greek Gamer, τι PC έχεις, το απάντησα και αυτό πιο πριν. Next, Κώστας Παυλίδης, έχεις καμιά κονσόλα Sony ή Xbox και άλλες? Έχω το PlayStation το 1, η μάνα μου το έχει κρύψει όταν ήμουν μικρός τα τελευταία αρκετά χρόνια, για να μην παίζει ο πιο μικρός μου αδερφός, γιατί είχε κολλήσει και δεν διάβαζε και δεν μου λένε που είναι, εδώ και 7-8 χρόνια τους λέω, πείτε μου που είναι αυτό το έρμο το PlayStation 1 και τη μονιέρα μαζί, είχε και τα πάντα όλα έχει αυτό το PlayStation 1 και δεν μου λένε για κάποιο λόγο. Βασικά πες να έχουν ξεχάσει και ήδη που το έχουν βάλει μετά από τόσα χρόνια. Έχω το Master System το 3, το οποίο όλος παραδόξως δεν υπάρχει σε πολλά αντίτυπα τώρα που το τσέκαρα πρόσφατα, και το Sega Saturn. Αυτή είναι η κονσόλα που κουβάζει στον αδερφό μου και έχω και τις handheld τις φορητές. Nick the Greek, σου άρεσε το ναύτιλιο? Εγώ πάντως που μένω ναύτιλιο δεν μου αρέσει πολύ. Αγαμάτον το ναύτιλιο. Αν πας για λίγο καιρό φυσικά, γιατί είναι πανάκριβο το ναύτιλιο, αλλά ήταν πάρα πολύ όμορφο. Είχα την τύχη στο στρατό, επειδή
ήμουν αρκετά φιλότιμος φαντάρος και είχα κάνει κάποιες αγκαρίες οικειοθελώς, να με προτείνουν από την 4η-5η μέρα να πάω στη λέσχη του ναυπηλίου. Όσοι έχετε πάει ναύπηλο, θα έχετε δει που κάπου λέει στρατιωτική λέσχη προς την παραλία ή να πάνετε από μια εκκλησία. Και είχα την τύχη το υπόλοιπο της θητείας μου να το περάσω. Το υπόλοιπο της θητείας μου, το πρώτο μήνα που ήμουν στο κέντρο, μέχρι να ορκιστώ να το περάσω εκεί πέρα. Είχα ίντερνετ. Ξυπνούσα 7.30 ώρα. Τα Σαββατοκύριακα ξυπνούσα 11 η ώρα. Ναι, μάλλον δεν πρέπει να τα λέω αυτά. Κάτσε πάντα, πρέπει να πεις. Καλά ήταν, υπέροχα. Η πόλη τα παντός ήταν τρομερή. Όταν λέω τρομερή, τρομερή. Πραγματικά τρομερή. Και αξίζει όποιος πάει εκεί πέρα να πάει με παρέα, να πάει με κοπέλα. Πάτε και περάστε ωραία. Βέβαια η νυχτερινή ζωή δεν είχε τόσο καλή όσο θα ήθελα. Αλλά φαντάζομαι σήμερα, δεν μπορούσα να ζητήσω και πολλά. Next. Βαλάντης. Ποιον PC έχεις? Ο PC που έχω είναι εδώ κάτω και το είπα πιο πριν. Οπότε λογικά θα το άκουσες. Unbox Masters. Ήταν δύσκολο να φτάσεις στους 3.000 subscribers. Συνέχεια σε κόστη. Καλά, δεν έκανα και τίποτα. Πήγα τα βίντεο μου. Ήταν καθόμουν, πήγα φαντάρος, ήρθα. Οπότε γίναν όλα μόνο τους. Εντάξει. Κώστας Awesome. 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 Λοιπόν, θα ήθελα να κάνεις ένα βίντεο με top 15 gadgets από το eBay. Δεν χρειάζεται να τα έχεις αγοράσει. Είσαι πολύ μπροστά. Είσαι πολύ μπροστά. Αυτό θα πω και τίποτα άλλο. Είσαι πάρα πολύ μπροστά. Καταλάβατε πολύ που φαντάζομαι, έτσι. It's coming. Μάριος Λυσέας. Πολύ ωραία τα βίντεο σου. Σου εύχομαι ακόμα πιο ψηλά. Ερώτηση για Q&A. Συμβουλές για beginners. I told you some before. Λογικά, μα έκατσες να τις άκουσες, ελπίζω. Easy. Υπάρχει περίπτωση να δούμε gameplay βίντεο? Απάντηση πιο πριν. Υπάρχει. Όμορφα και γρήγορα. John Cole, πώς προέκυψε αυτή η μανία με τα Nintendo? Έλατε, αυτό μπορούσα και εγώ. Γενικά είμαι ένα παιδί το οποίο δεν είχε πολλές κονσόλες μικρός, δεν είχε καμιά κονσόλα μικρός φορητή και το PlayStation που σας είπα από σπόντα προέκυψε. Και γενικά είχα ένα ψυχολογικό μικρός, βασικά αποθυμένα βγάζω. Ξέρετε, είναι τα λεφτά λίγα, οι προτεραιότητες άλλες. Τέλος πάντων, περίεργα χρόνια παιδικά. Και δεν είχα κονσόλα. Γενικά η αλήθεια είναι ότι είχαν μερικοί φίλοι μου και επειδή ξέραν την αγάπη μου για αυτά, μου κάνανε κάποιες κασκαρίκες. Θα σας πω κάποια στιγμή τα ψυχολογικά που έχω αποκτήσει από αυτό. Τέλος πάντων, και απλά έτυχε με τα πρώτα λεφτά που κατάφερα, βασικά πρώτα, με κάποια απλά χρήματα που κατάφερα να αγοράσω, να πάρω μια κονσόλα, το πρώτο Game Boy, το οποίο ήρθε χαλασμένο. Ναι, γιατί το είχα αποθυμένο από μικρό, ήθελα πάντα το Game Boy 1. Οπότε το αγόρασα. Και ο τυπάς που μου το στείλε χαλασμένο. Λοιπόν, στην πορεία, επειδή είχα νευριάσει, είχα στενοχωρηθεί, ο κολλητός μου έστειλε το δικό του SP, το έχω λατρέψει, το έχω χρησιμοποιήσει όσο δεν πάει. Και κάπως έτσι, δεν ξέρω, ξεκίνησαν και ο κόσμος άρχισαν να έρχονται μόνο τους παιχνίδια. Μέσα από τα βίντεο επηρεαστήκατε πάρα πολύ. Οπότε μου στέλνετε και περιμένω από τα λεγόμενά σας κάποιον. Κάποια πραγματάκια ακόμα, τα οποία λογικά θα τα δείτε. Οπότε ήρθε μόνο τους. Κάλεσε τα και θα έρθουν, λένε. Spike Energy, ποια είναι η γνώμη σου για την εξωτερική εξωφρενική άνοδο στις τιμές των μηχανικών πληκτρολογίων από τη στιγμή που στην τιμή ενός καλού μηχανικού πληκτρολογίου μπορείς να πάρεις μια πολύ καλή κάρτα γραφικών. Μια πολύ καλή γραφικών, κάρτα προφανώς. Γενικά, marketing. Ποιος το ήξερε, μάλλον το ξέρετε γιατί έχετε δει το πληκτρολόγιο του φτωχού, ότι πολλοί παλιοί υπολογιστές ερχόταν με μηχανικό πληκτρολόγιο. Μέχρι το 1993-94 πολλοί από τους υπολογιστές, σχεδόν όλοι της IBM, έρχονταν με μηχανικό πληκτρολόγιο. Ο κόσμος μεγάλωσε με αυτά, γιατί έτσι έμαθε. Τα οποία ήταν στο προκατεστημένο εξοπλισμό. Να σκεφτείτε να πάρετε, όπως και πριν από χρόνια παίρναμε πακέτο το σταθερό, δεν έφτιαχνε πια τότε, πριν από 15 χρόνια που ήμουν εγώ μικρός, τους πρώτους μεγάλους υπολογιστές με Windows 98-2000, δεν τους φτιάχναμε. Πηγαίναμε και τους παίρναμε πακέτο από το κατάστημα. Βέβαια, εγώ δεν είχα. Οι φίλοι μου πήγαιναν και τους έπαιρναν πακέτο από το κατάστημα. Οπότε σου ήταν και πληκτρολόγιο και ποντίκι. Σκεφτείτε να πάτε να τον πάρετε και να στέλνετε μηχανικό πληκτρολόγιο με στη βασική τιμή. Έτσι ήταν τα πράγματα. Στην πορεία επανανακαλύφθηκε ότι τα μηχανικά πληκτρολόγια είναι γαμάτα. Η αγάπη του κόσμου ανέβασε τις τιμές. Πάντα αυτό γίνεται στην αγορά. Όσο πιο πολύ μεγάλη ζήτηση έχει, τόσο πιο μεγάλες τιμές πέφτουν. It's how it works.
και οι τιμές είναι αυξημένες γιατί γι' αυτό. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι κάποια είναι τρομερά ποιοτικά, αλλά και πάλι, too expensive. Θανάσης Αλέγκρας, ποια νομίζεις ότι είναι τα αγαπημένα σου βίντεο στο κανάλι? PC Mangas. Γιατί τα έχω δουλέψει παραπάνω, έχω ρίξει τρελό μοντάζ. Βασικά τα μόνα που έχω σκιστεί στο μοντάζ τόσο πολύ και μου αρέσει. Και είναι και χρήσιμο. Όχι ότι τα άλλα δεν είναι, αλλά είναι πολύ χρήσιμο. Δέστε. Τι σκέψεις από το Γιάννη A έχεις για το μέλλον? Δεν κάνω, προσπαθώ να μην κάνω γιατί δεν μου βγαίνουν. Σκέφτεσαι να πάρεις καινούργια κάμερα? Έλα. Θέλω να πάρω μία φορητή κάτι για να μπορώ να μετακινούμαι μακριά. Αλλά... No money in the world. Για τα πλάνα των πακέτων... Συνέχισε έτσι τα σπάς first τώρα. Πάμε επόμενος. Dark Factor 29. Ποιο μικρόφωνο χρησιμοποιείς? BM800. 27 ευρώ έχει στο eBay και μπορείτε να βρείτε και 18 ευρώ ανάλογα με τις προσφορές που τρέχουν. Αγρότης 94 Farmer. Προτιμάς πράγματα της Razer? Ναι, προτιμάω κάποια από αυτά. Να σας πω, αυτό που έχω αγοράσει σίγουρα και το λάτρεψα ήταν το mousepad της εταιρείας, τα Goliaths. Πραγματικά τρομερά mousepad. Το θέμα είναι ότι είναι ιδιαίτερα ακριβά. Οπότε ξέρεις, σκεφτόμουν πάντα, ενώ είναι ωραία, έχουν ωραία πραγματάκια, τα χρήματα που θα δίνα για κάποιο προϊόν, ας πούμε ένα ποντίκι καλό από την εταιρεία ή όχι, θα πρέπει να είναι πολύ καλό ποντίκι από κάποια άλλη εταιρεία και θα μου περίσευαν λεφτά και στην άκρη. Οπότε, ανάλογα με το χρήμα που έχω. Και αν είχα παραπάνω χρήματα, δεν θα το συζητούσα καν. Αλλά, you know, money rules the world. Με τα χάλια αγγλικά που ξέρω. Joku Atlmu. AMVs. Αυτό φτιάχνει AMV για τα anime, είμαι σίγουρο. Τα μάλλον. Άμα θες πες το και στο Q&A, αλλά τι κάρτα γραφικών να πάρω με 100-170 ευρώ. Ας σου πω, πρόσφατα ένας φίλος πήρε με 150 ευρώ την 750 Ti. Δεν θυμάμαι από ποια εταιρεία, αλλά είναι πολύ καλή. Συν ότι μπορείς να βρεις κάποιες από AMV. Ψάξτε το, έχει πολύ καλές τιμές. Τι έχεις σπουδάσει και τη δουλειά κάνεις? Από το Βίλι Μπούφης, φυσικός, το έχω πει και πιο πριν. Εφημίδ, πώς θα πας με, με το beauty community? Με το community δεν ξέρω. Γενικά μου αρέσει να βλέπω beauty κανάλια, αλλά κυρίως τα vlog. Προφανώς δεν ξέρω, τα υπόλοιπα κραγιόν και αυτά δεν με ενδιαφέρουν γιατί δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω. Αλλά τα vlog τους είναι τρομερά. Οι σκύλοι μου αντιδράνε σε αυτό τώρα, δεν ξέρω, θα τους ακούσετε. Λοιπόν, ναι. Και έχω κάνει και ένα βίντεο με την Κωνσταντίνα, το έχεις δει νομίζω. Από το Another Makeup World τις προάλλες και γενικά καλά. Φωτεινή! Έλα να κάνουμε κάνα βίντεο μαζί παρέα, ξέρεις. Το λέω και πιο πριν. Next, Γιάννης, τι PC έχεις? Το είπα και πιο πριν. Best of Tsunami, ποια παιχνίδια παίζεις σε PC? Το είπα και πιο πριν. Και πόσο χρόνο χαλάς? Γενικά χαλάω χρόνο. Απλά το χρόνο που χαλάω είναι ο χρόνος που την ξεκούρασή μου. Γιατί όταν δουλεύω, γυρίζω κουρασμένος, κάθομαι και αντί να κάτσω να ξεκουραστώ, κάθομαι και παίζω γιατί θέλω σον και καλά να χαλαρώσω. Επειδή και η δουλειά που κάνω, μια από τα πολλά που κάνω, χρησιμοποιώ πάρα πολύ θεά ουσία. Θέλω να αδειάσω το μυαλό μου όσο γίνεται, οπότε ναι, ειδικά με την Dota το αδειάζει εντελώς, δεν μείνει τίποτα. Οπότε χαλάω πολύ χρόνο, από 4-5 ώρες ανά μέρα. George Μιχαηλίδης, πώς νιώθεις που το τελευταίο διάστημα έχεις τόση επιτυχία και ότι το κανάλι σου μεγαλώνει από όλο και πιο πολύ κάθε μέρα? Συνέχισε να πώς τη δουλειά. Γαμάτα είμαι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό έτσι όπως γίνεται, αλλά ναι, έχει πάρει πολύ σπρώξιμο από μόνο του. Χαίρομαι. Θα ήταν ψέμα να πω οτιδήποτε άλλο γιατί χαίρομαι. Σας είπα ότι το κάνω για την πλάκα μου και ισχύει αυτό το πράγμα, αλλά χαίρομαι όταν βλέπω ότι αρέσεις και στον κόσμο αυτό που κάνω για μένα. Συν ότι έχω γνωρίσει γαμάτα άτομα και συνεχίζω να γνωρίζω γαμάτα άτομα κάθε μέρα που περνάει. Σχεδόν, βασικά τι σχεδόν, απαντάω σε όλους σας, πολύ ελάχιστοι και αυτοί που θα μου ξεφύγετε ίσως δεν θα απαντήσω σε οτιδήποτε πείτε. Έχω μιλήσει με πολλούς, μου στέλνετε στο YouTube, μου στέλνετε στο Facebook και είναι γαμάτα. Ευχαριστώ. Dragon Pixels, άμα μπορούσε να αλλάξει κάτι στη ζωή σου, τι θα ήταν και γιατί? Και
τέλος τι ιδέα σου ήρθε για να κάνεις βίντεο μυστικό. Είναι μυστική ιδέα, αλλά θα δεις πολλά πράγματα. Τι άμα δεν υπήρχε στη ζωή σου, θα έκανε τη ζωή σου διαφορετική. Η ζωή μου, δεν ξέρω αν θα άλλαζε κάτι. Προς το παρόν να σου πω, αυτό που θα ήθελα ήταν να αθλούμαι πιο πολύ. Και θέλω να το αλλάξω αυτό, δηλαδή να αρχίσω να δραστηριοποιούμε πιο πολύ. Αυτό. Και να προσέχω λίγο τι τρώω, γιατί έχω παχύνει. Οπότε θέλω πάρα πολύ να αλλάξω λίγο διατροφικές συνήθειες. Πόντιος 99. Κώστα, τι είναι εκείνο που αγάπησες περισσότερο από το κανάλι σου προφανώς? Αυτό που αγάπησα είναι ότι είναι ένα ημερολόγιο, ένα ηλεκτρονικό ημερολόγιο στο οποίο καταγράφω, βλέπω την εξέλιξή μου, ας πούμε, που καμιά φορά μπαίνω, βλέπω τα παλιά μου βίντεο, τυφλώνομαι και κουφαίνομαι έτσι όπως ήταν η εικόνα και ο ήχος τότε, αλλά είναι ένα ημερολόγιο το οποίο βλέπω πώς ξεκίνησα πριν από 2-3 χρόνια και κάθε βίντεο, και αυτό είναι που μου αρέσει, ότι σε κάθε βίντεο εξελίσσεται. Αν δείτε, κάθε βίντεο είναι διαφορετικό από το προηγούμενο. Δεν υπάρχουν δύο ίδια βίντεο στο κανάλι. Πάντα υπάρχει κάτι διαφορετικό, μια λεπτομέρεια, η οποία πιστεύω ότι βάζει κάθε βίντεο ένα κλικ πιο πάνω από το προηγούμενο. Τουλάχιστον με τη δική μου άποψη και προοπτική. Οπότε ναι, μ' αρέσει, γιατί βλέπω μια εξέλιξη καθώς περνάει ένα 1,5 χρόνο, 2 χρόνια σχεδόν που είμαι ενεργός τόσο πολύ, που βλέπω το πώς αυτό μεγαλώνει. Και συγχαρητήρια για τους 4.000 συνδρομητές και συνέχιση στο κανάλι. Σε ευχαριστώ, τους κλείσαμε περιπτώντας πριν από λίγες μέρες. Σας ευχαριστώ για τη βοήθεια. Ναι, αυτό. Μαρία Χάρκ, είναι η Λίμνος προορισμός για διακοπές? Είναι. Είναι, αλλά μην το πείτε πουθενά, γιατί θέλουμε να κρατήσουμε για μας. Είναι ένα νησί το οποίο είναι αρκετά ήρεμο, αρκετά ήσυχο και έχει τρομερές παραλίες. Γενικά, εάν θέλετε να έρθετε να διασκεδάσετε και να περάσετε όμορφα με παρέα ή με οικογένεια, εδώ είστε. Γενικά, όσοι έχουν έρθει, φίλοι γνωστοί που δεν είχαν έρθει ποτέ, εκτός από τους φαντάρους, οι οποίοι οι φίλοι στρατιώτες τη μισούν και καλά κάνουν γιατί δεν θα ξαναρθούν ποτέ. Οπότε, κάποιοι από αυτούς θα συχάσει το κεφάλι μας. Όχι για όλους, αλλά ναι, για κάποιους ισχύει. Είναι ένα μέρος το οποίο σε μαγεύει. Πάνω στράει. Όπου έχει ακόμα 60. Πάρα πολύ. Μάλλον θα το σπάσω σε 2 κομμάτια του Q&A. Θα έπαιρνες μαχαίρι από το eBay? Ναι, έχω αγοράσει πάρα πολλά. Στέλιος Διακάτος. Καλησπέρα, φίλε μου. Μια ερώτηση. Θέλω να παραγγείλω κάτι από eBay. Πες πόσες μήνες θα κάνουν για να έρθουν. Το γράφει κάτω από κάθε παραγγελία. Με το που μπει σε μια αγγελία, γράφει από κάτω. Estimated time από τόσες έως τόσες. Γράφει ακριβώς για κάθε πράγμα ακριβώς. Οπότε θες την αγγελία από κάτω. Ραφαήλ Μιρτσέκης, πώς πέρασες τα παιδικά εφηβικά σου χρόνια? Σκατά. Γιατί είχα παραπάνω κιλά και κάτι το οποίο ευκαιρία είναι, γιατί δεν βλέπω και τρελαίνομαι ώρες. Γενικά όλοι κλαίμε και λέμε για το ρατσισμό, για τους ξένους, για τους αλλοδαπούς και σωστά γίνεται, ενώ σωστά αντιδράμε γιατί δεν χρειάζεται, αλλά πολύ ξεχνάμε τον κοινωνικό ρατσισμό που υπάρχει, ρε παιδί μου, γιατί εάν κάποιος είναι πιο εύσωμος ή κάποιος λίγο διαφορετικός, στο σχολείο τον βασανίζουν, περνάει σκατά χρόνια, συγγνώμη που το λέω, αλλά είναι η αλήθεια, πιο σκατά χρόνια πεθαίνεις. Εγώ μέχρι και το Λύκειο δεν το ξεχάσω, απλά δεν θέλω να σκέφτομαι γι' αυτό. Οπότε πιστεύω ότι εμένα η ζωή μου ήταν, ξεκινάει στην ουσία γιατί έκανα αυτά που ήθελα εγώ, όπως ήθελα εγώ, μηδένισα το κοντέρ μου όταν πήγα φοιτητής και μετά. Οπότε, ναι, χάλια. Next. ATCGR. Έχεις σκεφτεί ποτέ να μειώσεις τα unboxing και να κάνεις περισσότερα gaming videos? Όχι. Με ρωτάς αν έχει γιατί. Όχι, γιατί απλά μ' αρέσει. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί που κάνουν αυτό που κάνουν, τα gaming videos πολύ καλύτερα από μένα και έχουν πιο πολλά να προσφέρουν, οπότε εντάξει. Και δεν με διασκεδάζει και τόσο, σας είπα, είναι προσωπική υπόθεση. Electra 1. Καλησπέρα, τι εξοπλισμό χρησιμοποιείς? Το είπα, Electra. Με τι πρόγραμμα κάνεις editing? Premiere, Adobe Premiere. Ξεκίνησα με Movie Maker, Sony Vegas δεν μ' άρεσε, Adobe Premiere. Το έχω συνηθίσει λίγο πιο πολύ. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ. Χρήση Ντελιβασίλης. Καλησπέρα Κώστα, εγώ έχω μια ερώτηση που δεν είναι ερώτηση και μια ερώτηση που μάλλον είναι ερώτηση. Δείξε μας το PC σου, από ό,τι κατάλαβα έκανες αναβάθμιση. Ναι, αλλά θα το δείξω στο Q&A, είναι μυστικό. Βασικά σας είπα τι έχει μέσα,
αλλά εντάξει. Και γιατί δεν κάνεις gaming video, το είπα γι' αυτό. Dota 2 για παράδειγμα που παίζεις αρκετά. Φυσικά Dota 2 θα ήθελα να κάνω, αλλά είναι βαρετό να κάτσεις να βλέπεις τον άλλον 2 ώρες να γυρνάει γύρω-γύρω, μίλω-μίλω. Συνέχισε την πολύ καλή δουλειά στο κανάλι σου και μάθε μας φυσική. Και εσύ είσαι πολύ μπροστά. Και εσύ είσαι πολύ μπροστά. Castro Art. Φίλε μου Κώστα, γεια σου. Θέλω να μάθω ποιο είναι το αγαπημένο σου κανάλι στο YouTube. Έχω πολλά αγαπημένα κανάλια στο YouTube. Πάρα πολλά. Κάποια από αυτά θα τα δείτε στο πλάι όταν μπείτε στο προφίλ μου. Αλλά το Unbox Therapy μου αρέσει πάρα πολύ. Σε αυτό που κάνω σχετικά. Η Unbox Holics είναι πολύ ωραίο κανάλι, το οποίο για τα πρότυπα της Ελλάδας είναι τρομερό κανάλι και κάνω πολύ καλή δουλειά. Unboxing Specialist, τώρα τελευταία έχω κολλήσει με το Σωτήρι και βλέπω τα βίντεο του όλα. Το Dressing Room της Φωτεινής που κάθομαι και βλέπω όλα τα vlog. Βασικά τα φως vlog πιο πολύ, sorry, it's true. Και πολλά ακόμα, αλλά ναι. Γιατί θα κλαίει μετά, μα δεν το πω. Και το Never Game and Retain είναι από τα γαμιστερότερα κανάλια. Όχι, αλήθεια είναι ότι είναι πολύ γαμάτο κανάλι και κάνει πολύ ωραία gameplay, που παιχνίδια που δεν παίζεται για κάποιο λόγο, και πολλά ακόμα. Και το Tech With Coffee, έτσι, δεν ξεχνάστε. Σε λίγες μέρες, γεια σου ηλεκτρά πάλι. Σε λίγες μέρες βγαίνει η ταινία Warcraft, θα τη δεις, το WoW, σαν παιχνίδι της αρέσει. Το WoW δεν το παίξα στην ώρα του. Μπήκα να παίξω πρόσφατα, μετά το Elder Scrolls Online και 1000 online που έχω παίξει και δεν μου άρεσε, απλά πρέπει με τα 1000 ζόρια να πάω 20 για να πάρω το χαρακτήρα για να αλλάξω το εικονίδιο στο Hearthstone. Κάποια στιγμή γίνει και αυτό. Πάντως η ταινία θα τη δω. Εμένα το αγαπημένο. Εμένα σαν παιχνίδι δεν είναι. Αλλά μ' αρέσει η Blizzard ως εταιρεία και η ταινία σίγουρα πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλή. Μπιλ Κωστάκης, ερώτηση Q&A. Μπορείς να κάνεις ένα βίντεο για να μας διδάξεις. Τι έχει ο φυσικός στο μυαλό του να διδάξει. Να μας δείξει τη συλλογή από τα μαχαίρια σου. Και εσύ είσαι πολύ μπροστά. Πολλά βίντεο μπροστά, αλλά είσαι μπροστά. Θα γίνει και αυτό. XGamer TV. Ποια κονσόλα πιστεύεις πως έχει καλύτερα παιχνίδια? Αυτή τη στιγμή το PlayStation 2 και το PlayStation 3 και πολλές άλλες, αλλά και το Xbox 360 έχει πολύ ωραία παιχνίδια, πάρα πολύ ωραία παιχνίδια. That Greek Guy 546. Πότε θα πάμε για καφέ? Έλα Λίμνο, στείλε μήνυμα και πάμε. Curve RVN. Ποιος είναι ο στόχος σου για subs μέχρι το τέλος του 2016? Δεν έχω. Ό,τι βρέξεις κατεβάσεις, κυριολεκτικά. Και πώς σου φαίνεται το κανάλι σου που έχει ανέβει τόσο πολύ? Γαμάτη φάση. I like. Χάρης Βάς. Ποια είναι τα αγαπημένα σου παιχνίδια? Μόνο για PC. Μόνο για PC. Dota. Heroes of New Earth. Diablo. Hearthstone. Αν και παίζω πιο πολύ για το Quest. Αυτά. Και πολλά άλλα. Αυτά είναι. Και το Assassin's Creed μ' άρεσαν πολύ. Θα κάνεις κανένα event? Όχι, γιατί ούτε τη δυνατότητα έχω, ούτε το ψώνιο, ούτε τόσο γνωστός είμαι, ούτε τις άκρες έχω. Όχι. Αυτά. Άντε και τους 4K όπου να είσαι. Όπου να είναι. Είναι. Ήρθε. Ευχαριστώ. Georgian. Πώς αγοράζεις από το eBay? Εσύ ξέρεις πιο καλά από όλους, Georgian. Δεν απαντώ. Άλλη ερώτηση. Bill Beck. Πώς αποφάσισες να ξεκινήσεις το κανάλι? Το είπα πιο πριν αυτό. Έχεις σκεφτεί αυτή την ιδέα με το να κάνεις βίντεο σχετικά με την τεχνολογία? Στην αρχή όχι. Ήρθε στην πορεία και μπορώ να πω. Βασικά ήρθε στην πορεία λίγο πριν κάνω το Check Now. Γιατί σας είπα είχα άλλο κανάλι πριν. Και ναι, βγήκε και θέλω να κάνω κι άλλα. Αλλά περιορίζομαι είτε από τις γνώσεις μου τις τεχνικές, είτε από άλλα πράγματα. Κατά κλόν. Sexy sex. How old are you? Sexy sex. Συνουσίες. Τζιμάκος Βουτσάκος. Θα έκανε τατού και ανέτητα συμβόλησε. Ναι. Αλλά είναι πολύ σκληρό τατού. Τουλάχιστον για μένα, γιατί είναι μια φράση η οποία όσο περνάνε τα χρόνια όλο και πιο πολύ με εκφράζει. Είναι στα λατινικά, θα σας την πω. Αν θέλει κάποιος θα σας την ψάξει, δεν πρέπει να τη γράψω, αλλά θα σας την πω. Nemo me impiun lassesit. Αυτή τη φράση θέλω να κάνω στα λατινικά. Αλλά τη θεωρώ λίγο σκληρή, αν και όπως περνάει τα χρόνια διαπιστώνω ότι πραγματικά παίζει να με εκφράζει όλο και περισσότερο.
Next, Γιώργος Κραβαρίτης, συγγνώμη, πώς αποφάσισες να πάρεις ένα tablet με δύο λειτουργικά συστήματα? Πάντα ήθελα, γιατί πάντα ήμουν περίεργος να δω πώς δουλεύει. Συν ότι ήταν φθηνό. Από πού το πήρες και πόσο το πήρες, αν επιτρέπετε? Το πήρα από έναν ελληνικό διανομέα, αλλά άμα θέλεις αυτή τη στιγμή να το αγοράσεις από οποιοδήποτε κατάστημα του εξωτερικού, θα το πάρεις με $90. Μπορείς να μου στείλεις ένα link. Μπρο, ψάξω λίγο τώρα να σου στείλω σε ένα προσωπικά ένα link. Μπες λίγο στο βίντεο με το unboxing που έκανα και τσέκαρε απλά, όχι στο Scrooge, στο eBay κάπου αλλού το link από το note title από το tablet. Θα το βρεις εκεί σίγουρα. Κώστα, ωραία δουλειά, συνέχισε έτσι. Next, έχεις φωσκίσει ποτέ πρόβατα? Από το Χάρης Μπούτλας. Ναι, οι γονείς μου έχουν πρόβατα. Οπότε όταν ήμουν μικρός, που είχαμε και πιο μεγάλο κοπάδι, πολλές φορές πήγαινα με τη μάνα μου και τη βοηθούσα. Γενικά εγώ γύριζα γύρω-γύρω σαν το μήλο, αλλά έχω φάει πολλά απογεύματα από τη ζωή μου όταν ήμουν πιο μικρός να κάνω παρέα στη μάνα μου και στον πατέρα μου όταν βρίσκαμε τα πρόβατά μας. Οπότε, ναι. Νικόλας Σαμιακός, τι έχεις στο μυαλό σου να παίξεις το μέλλον? Far Cry 3 θέλω να παίξω και Alan Wake, γιατί δεν τα έχω παίξει, αν και πέρασε ο καιρός τους, αλλά θέλω πολύ να τα δοκιμάσω. 88 Freedom 9, πώς θα είμαι σίγουρος ότι το προϊόν που θέλω να πάρω είναι original μάρκα και όχι μούφα? Προτίμησε κάποιο κατάστημα που είναι επιστοποιημένο ότι πουλάει τέτοια προϊόντα, ενώ καλά. Π.χ. στα προϊόντα της Xiaomi, όλοι οι πολιτές έχουν αξιολογήσει κάτω από 98% στο eBay, προφανώς. Αλλά έχουν κάτι τιμές και αγγελίες γενικότερα που βρωμάνε από το 9. Η αλήθεια είναι, γι' αυτό και εγώ τα Xiaomi προσπάθησα να τα πάρω είτε από GearBest, πιο πολύ τα παίρνω από εκεί, είτε από Everbank, που ξέρω τουλάχιστον, το GearBest είμαι σίγουρος, ότι θα στο δώσουν original και δεν θα έχει κανένα θέμα. George's AMV. Τα 5 αγαπημένα σου game: Diablo, Horn, Heroes of New Earth είναι αυτό, Dota 2, Assassin's Creed το 2 και το Revelations ήταν ωραίο και το Brotherhood, ναι. Και άλλο ένα, το Terraria. Yellow Gamer, πού μένεις, πώς χρονών είσαι? Μένω στην Αττική Λίμνου και είμαι 28. Νίκος Χοχοου, κάποια εμπειρία από το στρατό? Γενικά, ανάμεικτα τα συναισθήματα. Ο στρατός είναι ένα μέρος στο οποίο η λογική και ο σωστός τρόπος να κάνεις τα πράγματα δεν είναι ότι καλύτερο. Έχω και καλές, έχω και κακές εμπειρίες. Γενικά, επειδή ακούω και πολλά και αυτή τη στιγμή έτσι όπως είμαστε στην Ελλάδα, ξεχάστε, ο στρατός είναι αλλούνταλλού. Δεν ήμουν υπόδειγμα στρατιώτη καθόλου. Αλλά τι γίνεται. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι πρώτα απ' όλα ότι όλα γίνονται, τόσο η γραφειοκρατία εκεί είναι 150 εκατομμύρια τυφλός μπροστά. Δηλαδή σου σπάνε τα νεύρα και για το πιο απλό. Εάν θέλουνε, εάν δεν θέλουνε σε το πανεπιστήμιο, μπορείς να περάσεις από όλους και από όλα χωρίς να μεσολαβήσεις τίποτα. Αλλά εάν θέλουν να σε γαμίσουν, σε γαμάνε. Και κατά δεύτερον, το φιλότιμο. Εάν το έχεις και κάνεις πράγματα με φιλότιμο, το οποίο το είχα, σε προσέχουν, η αλήθεια να λέγεται. Γιατί αν είσαι φιλότιμος και ο άλλος το εκτιμήσει, γιατί υπάρχουν άτομα που το εκτιμάνε ακόμα αυτό, θα περάσεις καλά στο στρατό. Και επίσης ένα πράγμα που με χάλασε είναι ότι καλό ή κακό, η σχέση με τους άλλους φαντάρους παίζει, μάλλον οι άλλοι φαντάροι, οι συμφαντάροι, να είναι χειρότεροι πολλές φορές από αυτούς που σε διατάζουν εκεί μέσα. Γιατί υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη μνησικακία, γιατί εγώ και όχι αυτός. Και γενικά, επειδή είσαι όλη μέρα κλεισμένος εκεί και δεν έχεις το μυαλό σου να φύγει να δει κάποια άλλα πράγματα και καταστάσεις, περνάς πάρα πολύ καιρό να σκέφτεσαι το κακό του άλλου. Γιατί αυτός να βγει, γιατί να μην βγω εγώ, γιατί αυτός να πάρει άδεια, γιατί εγώ να μην βγω, γιατί αυτός να φάει διπλή μερίδα φαΐ, γιατί εγώ να φάω τριπλή μερίδα φαΐ, γιατί εγώ να κάνω 8 ώρες υπηρεσία, γιατί αυτός να κάνει 7,5 ώρες υπηρεσία. Τα οποία, άμα τα σκεφτείς, καθώ θα βγεις έξω, λες, τι μαλακίες είναι όλα αυτά. Αλλά επειδή είσαι κλεισμένος σε ένα μέρος, το κακό και οι κακές σκέψεις κυβερνάνε. Και έχουν χαλάσει, καλά φιλίες δεν τις λες, αλλά έχουν χαλάσει πολλές σχέσεις. Αυτά. Next, Θεοδώρα Γιαμαρέλου. Κάνεις πολύ καλή δουλειά, ευχαριστώ Θεοδώρα. Τι σε επηρέασε για να ασχοληθείς με το YouTube? Απλά είναι ένα μέσο έκφρασης. Το συγκεκριμένο εδώ, ειδικά τώρα που είμαι στη Λίμνο, στο χωριό. Γενικά δεν έχω πολλές διεξόδους για να πάω να διασκεδάσω, οπότε να διασκεδάσω ποιοτικά ή όπως θέλω εγώ, πέρα από το να βγεις και να πιείς, και είναι ένα μέσο έκφρασης. Εβελίνα Κάντι, πόσο αγαπάς τα μηχανικά πληκτρολόγια? Πολύ, πάρα πολύ.
Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ανάμεσα σε Gearbest και eBay, ποιο πιστεύεις ότι είναι καλύτερο? Και τα δύο είναι ωραία, ανάλογα με το τι θες. Το ένα είναι κατάστημα, το άλλο είναι... απλά πουλάει ο καθένας. Μπορείς να βρεις πράγματα στο Gearbest που δεν τα έχεις στο eBay, μπορείς να βρεις στο eBay πράγματα που σίγουρα δεν τα έχει το Gearbest. Οπότε και τα δύο καλά είναι. Gaming Recipe, για πες, μ' αγαπάς? Ρωμάνε, παιδί μου, όχι, ξέρεις. Γενικά αυτή η ερώτηση το αν αγαπάω, γενικά το θεωρώ λίγο... λίγο υπερεκτιμημένη η τέτοια. Γιατί για να αγαπήσεις κάποιον πρέπει να τον... Τώρα να πεις που κολλάω, έχω και εγώ τα θέματα μου. Για να πεις κάποιον πρέπει πρώτα να έχεις προσωπική επαφή μαζί με αυτόν και πρέπει να έχεις περάσει πράγματα με αυτόν. Να σε εκτιμάω πάρα πολύ, φίλε. Να σε αγαπάω... Δεν μπορώ να πω ότι σε αγαπάω, αλλά ότι εκτιμάω και εσένα και τη δουλειά σου και θα ήθελα κάποια στιγμή όταν ανέβω Θεσσαλονίκη, εάν την καταφέρουμε, να πάμε για ένα καφέ και να τα πούμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Stam Gamer HD TV. Συνέχεια την καλή δουλειά, Κωνσταντίνε. Ευχαριστώ. Πάμε να ανοίξουμε περισσότερα πακέτα. Φύγαμε. Έχεις παίξει beta από το παιχνίδι? Ο Τζαβάς είναι παπάς, the game. Έχει τέτοιο πράγμα. I don't know. No. Dear Minecraft Cousins. Τι θεωρείς ευτυχία για ένα YouTuber? Δεν μιλάω για νούμερα και subs. Ευτυχία. Ευτυχία για ένα YouTuber, τουλάχιστον όπως το βλέπω. Αν και δεν θεωρώ, όλες παραδόξως δεν θέλω να θεωρώ τον εαυτό μου YouTuber, γιατί ναι, σίγουρα από τη στιγμή που κάνω YouTube είμαι YouTuber, ναι. Αλλά εντάξει, ένας άνθρωπος που απλά κάνω βίντεο και περνάω την ώρα μου. Είμαι. Γιατί νομίζω ότι έχουμε δώσει λίγο υπερβολική σημασία στον ορισμό YouTuber και είμαι YouTuber! Ναι, sorry, θα το πω αυτό, αλλά... Τι θεωρώ ευτυχία? Γενικά, όπως το βλέπω εγώ, ευτυχία είναι να μπορείς να κάνεις τα βίντεό σου, να χαίρεσαι όταν το κάνεις αυτό και να σε γεμίζει και όταν τα βλέπει ο κόσμος, γενικά να εισπράττεις αγάπη και να δεις ένα σχόλιο και να σου πει ένας... Αν το δεις, ξέρεις κάτι ρε εσύ, με βοήθησε. Να είσαι καλά. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πράγμα που μπορεί να σε κάνει να χαμογελάσεις εκείνη την ώρα και να πεις εντάξει, τελικά και αυτό που κάνω για μένα και την πάρτι μου βοήθησε και δύο άτομα ακόμα. Μετράει. Νομίζω το ξέρεις αυτό εσύ καλύτερα από μένα, Κώστα. Λοιπόν, Οδυσσέας Λάμπρος. Τι σε έκανε να ανοίξεις κανάλι? Το είπα πιο νωρίς και αυτό. Coco Mike. Ωραία βίντεο, συνέχισε την καλή δουλειά. Είμαι προβολικά χαρούμενος, μιας και είμαι από τους πρώτους που γνώρισα το κανάλι. Αγαπημένος YouTuber, Έλληνας και ξένος, το είπα και πιο πριν αυτά. Αγαπημένο παιχνίδι, το είπα και αυτό. Μίτσο Σέις, πες πως, για το πώς άρχισες να παίζεις Pokémon. Και που λέτε Pokémon άρχισα να παίζω όταν ήμουνα θαλαμοφύλακας και πρόσεχα το πρώτο και τους στρατιώτες. Βγάζω το Pokémon και τσίκου 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 πέρασα ένα τρίωρο. Ωραία, πέρασαν τα τρίωρα. Έχω φάει υπηρεσίες. Η Red έχει τελειώσει όλες οι υπηρεσίες. Δεν ξέρω αν κάνει το από αυτό, αλλά είναι η αλήθεια. Αυτό. Και για τη γέροντα αγάπη σου, μια ξεκίνησε να παίζει αρκετά μεγάλο. Ναι, δεν γίνεται. Έχω φάει κόλλημα με κάποια από αυτά. Αλλά ξέρετε τι βλέπω, ότι είναι ο καλύτερο τρόπο και όπω έχει πει ένα φίλο, ο στρατό βγάζει τι καλύτερε νοικοκυρέ και του καλύτερε εκπαιδευτέ Pokémon. Ισχύει. Αναγκάζεσαι για να περάσει η ώρα σου εκεί μέσα και να μην τρελαίνεσαι να παίζεις Pokémon. Μανώλης Ρογκδάκης. Γεια, τι κάνεις? Καλά, όλα καλά. Περνάς καλά γενικά στη ζωή σου? Ναι, δεν έχω κανένα θέμα, όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Πώς αισθάνεσαι με την όλη φάση του YouTube? Όσο κάνω την πλάκα μου, καλά είναι, πιστεύω. Νίγκο, χόμπι το YouTube ή θες να το κάνεις δουλειά? Χόμπι είναι και γι' αυτό δεν έχω διαφημίσεις. Και δεν πρόκειται να βάλω διαφημίσεις. Βέβαια, μεγάλη πιτσόφα, μεγάλη κουβέντα, μη λες. Αλλά δεν ξέρω, προς το παρόν δεν έχω ούτε έσοδα παίρνω ούτε οτιδήποτε. Οπότε χόμπι. Game Rator GR. Γάμα τα βίντεο. Αυτό δεν ήταν ερώτηση. Ευχαριστώ. Δεν το βάλω επειδή να ξέρετε. Νικήτα Νόση. Εγώ προσωπικά σε βλέπω του 700-800 subscribers. Thank you. Και χαίρομαι γι' αυτό διότι βλέπω την πολύ ανωδική πορεία σου. Συγχαρητήρια, συνέχισε έτσι. Thanks, man. Η ερώτησή μου είναι αν θα αρχίσει gameplay βίντεο στο κανάλι και αν σκέφτεσαι να αρχίσει live streams. Συνέχισε την καλή δουλειά. Το κάλυψα αυτό και πιο πριν. Οπότε είμαστε κομπλέ. Στέβη Χραμπανή, από ποιο χωριό είσαι? 15.000 φατσούλες, γιατί είναι από τη Λίμνο και ξέρω ότι είμαι από Ατσική. Οπότε. Είμαι από τη Λίμνο και είμαι από την Ατσική. Που είναι χωριό της Λίμνο φυσικά. Χρήστος Αποστολίδης. Ποιο είναι το αγαπημένο σου video game και ποια αγαπημένη σου κονσόλα? Το αγαπημένο μου video game όλων των εποχών. Το Heroes of New Earth. Αγαπημένη μου κονσόλα.
PSP. Μετράει. Θόραν 200. Σε ενδιαφέρει να κάνουμε παρέα talk show στις εκπομπές μου στο Twitch. Γενικά ο Θόραν, έτσι τον ξέρουμε, στα live stream, έχει ένα πολύ ωραίο κανάλι για streaming στο Twitch TV. Και βασικά Κώστας είναι το μικρό του. Κώστα, ξέρεις ότι σε έβλεπα και σε παρακολουθούσα και θέλω, ναι, κάποια στιγμή όποτε μπορέσεις στείλε ένα έρμο μήνυμα στο Facebook και πες είμαι εκεί, έλα να κάνω μια κλειστό Skype. I mean for the kill. Να μπείτε να δείτε το κανάλι του παρακολουθούντας. Emmanuel Vlas, ερώτηση Q&A, θεωρείς τον εαυτό σου gamer? Κοίτα, τεχνικά από τη στιγμή που παίζεις ένα παιχνίδι είσαι παίχτης gamer. Αλλά με εκνευρίζει το γεγονός ότι το θεωρούμε πια αυτό σκοπό. Δηλαδή, όλοι οι μικροί μεγάλοι λένε, ω, θέλω να είμαι gamer, πετυχημένος gamer. Πολύ μαλακία φάση για μένα. Sorry κιόλας. Μπορεί πολύ να νευριάσετε με αυτό, αλλά εγώ σε αυτό σκοπό θεωρώ να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Τουλάχιστον αυτό σκέφτομαι. Οπότε το να γίνω gamer δεν με συγκινεί και τόσο. Παίζω για να ξεκουραστώ. Παίζω για να διασκεδάσω. Παίζω για να δω μια ωραία ιστορία. Αλλά παίζω γιατί αυτό θα με εξελίξει και θα γίνω το next level άτομο. Νομίζω ότι να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι προέχει. Και το gaming ταυτόχρονα. Mr. Greek Rap. Ποιο πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου χρησιμοποιείς? Premiere. Εύκολο στη χρήση του. Μαθαίνετε. Και εγώ σιγά σιγά μαθαίνω. Δεν τα ξέρω όλα. Τσούκου τσούκου. Συνέχισε έτσι. Δίνει υλικό στο λαό. I'm trying. The Dark Slayer GR. The Dark Slayer GR. Ένα, είσαι περήφανος για το κανάλι και ότι έχεις καταφέρει? Ναι. Ναι. Δύο, τι σου αρέσει πιο πολύ σε αυτό που κάνεις? Μ' αρέσει ότι μου έρχονται ιδέες. Τις υλοποιώ. Ότι μαθαίνω, γιατί εξελίσσουμε με όλο αυτό, σας το είπα και πιο πριν. Τίποτα δεν είναι ίδιο με την αρχή όπως ξεκίνησα. Βλέπω την εξελικτική μου πορεία καθώς περνάει ο καιρός. Ότι προσπαθώ να το βελτιώσω όσο μπορώ και μ' αρέσει η αλληλεπίδραση. Μ' αρέσει ότι όλη αυτή η φάση, να πει ένα βίντεο και γράφουν σχόλια ο κόσμος από κάτω και ρωτάει. Καμά τη φάση. Πάμε γερά ρε ομάδα. Πάμε ρε ομάδα. Λοιπόν, next. Φάνης Γαβριλίδης. Γνώμη για το ελληνικό gaming community. Δεν υπάρχει gaming community γιατί και έχω γίνει κακός με κάποιους. Όλοι λένε και κλαίνε για το gaming community. Δεν υπάρχει gaming community. Ο καθένας, youtuber, αν το θέλετε έτσι, το πιο καθένα κανάλι, να είμαι ακόμα πιο σαφής, έχει το δικό του fan base. Οπότε δεν υπάρχει. Και πολλές φορές βλέπω ότι τα communities μεταξύ τους, γιατί υπάρχουν τα μικρά communities για κάθε κανάλι, οι ομάδες που σου υποστηρίζουν κάθε κανάλι. Και πολύ καλά κάνετε, υποστηρίζετε πολλά κανάλια και έτσι είναι το normal. Απλά δεν υπάρχει καθολικό gaming community, δεν υπάρχει γενικά για όλα ένα. Ο καθένας υποστηρίζει το άτομο που θέλει ή τα άτομα που θέλει. Απλά το κακό είναι ότι πολλοί πορώνεστε και τρελαίνεστε και γενικά γίνεται ένας χαμός ώρες και τσακώνεστε και μεταξύ σας ή με άλλα άτομα. Ένα που εύχομαι, μάλλον ένα που είμαι χαρούμενος ότι δεν έχουν μπει ακόμα οι μπουμπάδες σας στο όλο τέτοιο, γιατί εκεί μετά θα γίνουμε ακόμα όπως είναι οι ομάδες. Μπορεί να ακούγεται περίεργο αυτό, αλλά γενικά βλέπω ότι ο παδισμός έχει αρχίσει και εκδηλώνεται και σε αυτό το πράγμα. Καλός ή κακός, δεν ξέρω. Γενικά, και ευκαιρία να το πω εδώ, ήθελα να κάνω ξεχωριστό βίντεο, δεν ξέρω ίσως να κάνω και να το ξαναπώ και εκεί. Αλλά ούτε με τα armies τα πάω καλά, ούτε με τα communities, ούτε με οτιδήποτε. Για μένα σημασία έχει ο καθένας από εσάς να είναι αυτόνομος του εαυτού του. Να του αρέσουν πολλά πράγματα, να χαίρεται με πολλά πράγματα, να διασκεδάζει με αυτά που θέλει να διασκεδάσει, ρε παιδί μου. Και να μην βάζει τον εαυτό του μέσα σε ένα κοπάδι και να πει: ξέρεις, πάμε, επειδή πάνε όλοι προς τα εκεί, πάω κι εγώ μαζί. Εμένα δεν θέλω. Γι' αυτό και δεν χρησιμοποιώ χαρακτηριστικά για να προσδώσω σε αυτά τα άτομα που βλέπουν το κανάλι μου. Όπως και καλά κάνουν πολλοί για μένα, αλλά εντάξει. Για μένα ο καθένας είναι ξεχωριστός που βλέπω αυτό το κανάλι. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό το κανάλι, δεν είναι μόνο ότι βλέπετε εδώ πέρα. Το γούστο σας και το μυαλό σας πρέπει να είναι σε πολλά πράγματα. Πρέπει, αν θέλετε, ό,τι σας ευχαριστεί να το υποστηρίζετε και να μην πορώνεστε από αυτό. Μην πεις, είναι ο Σάλιακας, είναι το Check Tech Now, θα τους φάξω όλους επειδή έχει αυτό το κανάλι και όλα τα άλλα δεν μου αρέσουν. Όχι, γιατί βλέπω ότι πολλοί πέφτουν στην παγίδα. Καλώς ή κακώς, όλοι θέλουμε να ανήκουμε κάπου σε μια οικογένεια. Ενώ όχι οικογένεια με την αυρία άποψη που έχουμε και μπαμπάδες και μαμάδες περισσότεροι, αλλά γενικά θέλουμε να είμαστε μέρος μιας ομάδας. Και πολλές φορές αυτό γίνεται κακό σε βάθος χρόνου.
γιατί απλά παρασυρώμαστε. Next. Tech with Coffee. Κωνσταντίνη, συγχαρητήρια για τα 4.000 sub. Μέχρι να απαντήσει το Q&A θα τα έχει φτάσει σου. Τα έφτασα. Ερώτηση. Βασικά, δείτε Tech with Coffee, έτσι. Στεφανάρα. Ερώτηση. Ποιον χαρακτήρα από... και από ποιο game θα ήθελες να ενσαρκώσεις αν μπορούσες και να μπεις μέσα σε αυτό. Έτσι ότι τώρα. Να. Από το Assassin's Creed. 9NGR. Θα άλλαζες κάτι από το κανάλι σου? Θα ήθελα τα παλιά μου βίντεο να μπορούσα να τα επεξεργαστώ και να καθαρίσω τον ήχο τουλάχιστον. Την εικόνα αντιπάσει τα μάθημα. Αλλά θα ήθελα να μπορούσα με κάποιο τρόπο να καθαρίζω τον ήχο, γιατί δεν θέλω τρόπο, εντάξει, και να τα ξανεβάσω. Απλά επειδή κάθε ένα έχει το δικό του κομμάτι στο uploading, ενώ στον τρόπο που ανέβηκε και πώς ανέβηκε, είναι μια δική ιστορία. Οπότε θα μείνουν όπως έχουν. Αυτό, θα ήθελα αυτό μόνο. Και να μπορέσω να μάθω παραπάνω τεχνικές και ώστε να μπορέσω να βελτιώσω και την εικόνα και τον ήχο και το όλο υλικό και την εμπειρία με το κανάλι. MIG MLG μάλλον Gamer. Τι MIG έχεις και πόσο το πήρες? Είναι το BM800 και το πήρα 27€. Τώρα η τιμή του μπορεί να το βρείτε και 18€ από το eBay και από άλλα καταστήματα. Απλά χρειάζεται η κονσόλα για να λειτουργήσει με Phantom Power. Επειδή πολλοί το παίρνετε και πατάτε. Κατερίνα, μακρύ, αγαπημένο σου game. Το είπα και αυτό. Κατερινάκη. Next, The Player GR. Συγχαρητήρια Κώστα που φτάνει στις 4.000 εγγραφές. Ευχαριστώ. Ήθελα να σε ρωτήσω πώς αγοράζεις από το eBay και πώς κάνεις login. Χαχακ, πλάκα κάνω, συνέχισε έτσι. Δεν σε απαντάω, ρε. Γιατί ξέρεις πώς αγοράζεις από το eBay. Σε σένα δεν λέω. Άρη Κώστα, ευχαριστώ, ρε. Να είσαι καλά. Next, Νεκροθάφτης Κοράκης. Ρουφιάνε, τώρα ξέρεις CIA. Το όνομά μου είναι το παιδί που είχα ανοίξει από ένα. Το προηγούμενο, από την ανακοίνωση μάλλον. Για το Q&A που είχα ανοίξει τις λιχνίες. Η CIA το όνομά μου, χάχα, να είσαι καλά Κώστα. Ήταν το λιγότερο που μπορούσα να κάνω για τις αμέτρητες ώρες που μας προφέρεις. Ευχαριστώ για τις λιχνίες, ήταν γαμάτες. Ερώτηση, θα μας κάνεις Λίμνος Tour ποτέ? Έλα ντε, θα σας κάνω ποτέ. Θα ακούστερα πάρα πολύ οι streamer, youtuber εκτός Αθήνας να μας παρουσίαζαν τις περιοχές τους. Καλή φάση, πλάκα πλάκα, και μακάρι να τα καταφέρω. DNJ Music. Πότε θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα με τους κωδικούς για τα παιχνίδια από το fan mail? Έγινε εδώ και 2 εβδομάδες στη σελίδα στο Facebook. Bro, τσεκαρέ το. Greca 11. Ποιο είναι το καλύτερο και το χειρότερο σου βίντεο? Αυτή είναι πολύ ωραία ερώτηση. Το χειρότερο μου βίντεο. Ξεκινήσει από το χειρότερο μου βίντεο. Το χειρότερο μου βίντεο είναι ένα. Βασικά, έχω πολλά χειρότερα βίντεο. Βασικά, χειρότερο. Από όλα, αυτό που μου έρχεται στο μυαλό, που δεν μου άρεσε και τόσο πολύ, είναι ένα λάπτοπ που έκανα. Το οποίο, δεν ξέρω, δεν μου άρεσε και τόσο πολύ αυτό το βίντεο για κάποιο λόγο. Και είναι και η ποιότητα ήχου, αλλά είναι το μεταβατικό στάδιο από το οποίο και μετά ξεκίνησα να προσέχω περισσότερο. Οπότε ναι, ήταν καλό. Καλύτερο, τα πισιμάγκας. Όλα. Τι κάμερα έχεις? Logitech C920 από τον ALB Tutorials. Μανώλης Νοτάκης. Πόσα λεφτά βγάζει από το YouTube? Zero, nada, nine, τίποτα. Το κάνω για την πλάκα μου, δεν έχω ανενεργοποιήσει ακόμα το λογαριασμό. Ραφαήλ Σαλνταράκης. Check Tech Now, θα μας κάνεις παιχνίδια με παιχνίδια βίντεα. Βίντεα με παιχνίδια μπορεί, δεν ξέρω, θα δείξει. Πέτρος Μήτρου. Ποιο είναι το αγαπημένο σου παιχνίδι, δείξε μας το gaming setup. Το είπα και αυτό και το ένα και το άλλο πιο πριν. Χρήστος Γερακάκης. Πόσο πήρες το επικοινωτικό μικρόφωνο και από πού? BM800 λέγεται, επικοινωτικό όντως είναι, και το πήρα από eBay 28€. Κριστίνα Τσουρελή. Ακούς όλα. Ανάλογα με τα κέφια. Άμα έχω νταλκάδες και θέλω να πιω, θα ακούσω και πάω όλα, δεν έχω θέμα. Παύλος Κουλούρης, θα έκανες βίντεο κάτι σαν αυτό με την Κωνσταντίνα που διώχνει υπαλλήλους με το unboxing special? Ακόμα δεν το έχω καταλάβει αυτό το αστείο. Βασικά αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, ναι, με τους υπαλλήλους. Χρειάζεται να το έχω δει το βίντεο που λες. Αλλά και πάλι δεν το έχω πιάσει το αστείο με το unboxing special. Αυτόν σίγουρα δεν τον απολύω, είναι καλός. Λοιπόν, Άγγελος Σταυράτης, μ' αγαπάς? Όχι. Το είπα και αυτό. Σχετικά με την αγάπη. Σε εκτιμάω, αν σε γνωρίζω μπορεί να σε εκτιμήσω. Δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, υποφέρω και υποφέρεις.
Γενικά λοιπόν, πάμε. GN Gaming, τι μικ έχεις? Και γενικά ξέρω ότι το άμα αγαπάς, με αγαπάς είναι reference για τους Unboxholics. Απλά είναι δική τους ατάκα, είναι δικό τους όλο αυτό το κομμάτι, οπότε εγώ δεν έχω καμιά δικαιοδοσία σε όλο αυτό, οπότε θα σας πω δική μου άποψη, όχι. Λοιπόν, τι μικ έχεις? GN Gaming, το είπε και αυτό πριν από δύο ερωτήσεις. Geoplaya. Καλησπέρα Κώστα και συγχαρητήρια για τους 4.000 subs, thank you. Πρώτη ερώτηση, πώς αισθάνεσαι αυτά τα 3 χρόνια που ασχολείσαι με το YouTube από το κοινό σου και γενικά την όλη φάση? Αμάτα. Δεύτερη ερώτηση, αρχίζεις να παίζεις και games στο κανάλι κάποια στιγμή? Μπορεί. Δεν υπόσχομαι τίποτα, το είπα. Τρίτη ερώτηση, ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο? Να βλέπεις ή να είσαι κάποια ομάδα και αν σ' αρέσει το Football Manager? Δεν έχω παίξει Football Manager, μπορεί να είναι καλό. Ποδόσφαιρο, δεν απολύτως ασχολούμαι γιατί δεν με εκφράζει. Και σκεφτείτε, δούλευα και σε πρακτορείο προπόπουσα χρόνια, έτσι. Και έκανα και στοιχήματα. Αλλά δεν τρελαίνομαι και τόσο. Τέταρτη ερώτηση, σου αρέσουν οι σειρές Arrow Flash ή στο The Walking Dead? Και οι τρεις γαμάτες είναι. Τώρα τελειώνω το season γιατί άργησε λόγω στρατού το Arrow. Καλά τα πάει. Αυτά Κώστα, συνέχισε δυνατά φίλε μου, ευχαριστώ. Black Ninja, παίζεις League of Pretends? Τι είναι αυτό καινούριο? Αν όχι γιατί, δεν το ξέρω. Black Ninja, ο ίδιος. Μπορείς να μας δείξ νέο στην συλλογή με τα ρολόγια σου? Έχω τρέλα με τα ρολόγια. Λοιπόν, αν και θα το κάνω κάποια στιγμή, τώρα θα σας δείξω πως είναι το κουτί. Καλή φάση. Θα τα δείτε λίγο αναλυτικά κάποια άλλη στιγμή. Ελπίζω να πήρες ένα μικρό sneak peek. Mr. Greek Endermans, είσαι ευχαριστημένος με τη ζωή σου? Αν όχι, μίλα μας, πες μας τώρα. Ναι, δεν έχω κανένα θέμα με τη ζωή μου, καλή είναι μέχρι τώρα, δόξα τω Θεώ. Inventor LOL, τι έχεις σπουδάσει φυσικός, πώς τα έχεις μάθει αυτά μόνος, ό,τι είχε σχέση με PC γενικά, επειδή δεν είχα υπολογιστή μικρός. Πρώτη φορά υπολογιστή πήρα 18 χρονών. Οπότε, ο υπολογιστή μου τον χάλασε 100 φορές που τον έφτιαξε 101. Του έχω βγάλει τα μάτια από τότε που είχα υπολογιστή μέχρι και τώρα. Με το που είχα πανεπιστήμιο βασικά. Απλά πιστεύω ότι η έλλειψη όταν είχα μικρός ήταν αυτό που με έκανε να πέσω με τα μούτρα και να το αγαπήσω. Οπότε και αναγκαστικά έμαθα πολλά πράγματα ό,τι αφορά το τεχνολογικό κομμάτι. Οπότε, αν μπορούσα να θέσω τον εαυτό μου με έναν ορισμό, με έναν χαρακτηρισμό, θα ήταν εμπειρικά όλα. Εμπειρικά. Try and error. Next. Λοιπόν, είναι μερικές από το Facebook, τις οποίες δεν τις είχα. Δεν μπορεί να μου το με τις άνοιξε. Πέτρος Πέτρου. Κώστα, ποιον θεωρείς καλό YouTuber? Κάτι σαν πρότυπο για σένα. Unboxing Therapy. Και όχι μόνο. Έχει πολύ ωραία. Έχει δώσει τα φώτα του πάρα πολύ. Μάριος Σωτηρόπουλος. Παίζεις PS4? Όχι γιατί δεν το έχω, αλλά εντάξει. Ποιο είναι το αγαπημένο σου game? Αν ναι, ποιο είναι? Από το PlayStation 4 δεν έχω παίξει κανένα. Και είσαι Trophy Hunter? Όχι, αν και θέλω, αλλά είναι πολύ κουραστικό και βαρετό. Γιάννης Παπούλιας, με ποια αφορμή ξεκίνησε το κανάλι? Το είπα και αυτό. Hippies Hop, ωραίο κανάλι, πείτε δείτε το. Αγαπημένος Pokémon, Charizard, καλύτερο ever. Αναστάσεις Κασαγιάννης, hey yo, παίζεις να κάνεις gaming καναλάκι? Hey yo, όχι, καναλάκι όχι, κανάλι μπορεί, ούτε, δεν θα κάνω μάλλον να ξέρεις. Αυτά, τέλειος. Γιατί τις είχα χάσει, δεν και από το Facebook και πάντα τις ξεχνούσα. Τσεκ παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε, πήγε αιώνες, ελπίζω να κάνω ένα καλό καφέ και πάμε να ξεκουραστούμε μέχρι το επόμενο βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Φωτεινή κανόνιση πρέπει να κάνω βίντεο κάποια στιγμή.